Καλό μεσημέρι. Τρόικα και σήμερα. Λίγο μετά τις 12 Τετάρτη, μέχρι και τις 2. 6 Νοεμβρίου. Φτάσαμε 6 Νοεμβρίου, ε. Φτάσαμε, Κώστα. Και ο καιρός, καλός. Καιρός ανοιξιάτικος. Καιρός σούπερ. Να κάνουμε κανένα μπάρμπεκιου σπίτι σου. Ζήτω ο καιρός. Μπάρμπεκιου. Τι είναι λέξη και αυτή τώρα. Της μόδας. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με ειδήσεις που αφορούν στην αθλητική επικαιρότητα κυρίως. Βέβαια, θα βάλουμε και λίγο μπάρμπεκιου στο μενού. Στέργιο, καθότι. Τι έχουμε. Μαθαίνω ότι είσαι και θειασότης. Όχι. Τι όχι. Δεν ψήνω. Μόνο τρώω. Εσύ ψήνεις. Εντάξει. Ή έχεις το φίλο στο Μάκη. Ο Μάκης ψήνει και εγώ βοηθάω. Ωραία. Λοιπόν, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ και σήμερα στο μενού. Κυρίως ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ, καθώς θες ο ΠΑΟΚ πήγε αρκετά καλά, έχασε όμως στη Γαλλία. Πολύ καλά πήγε. Δεν ξέρω αν μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Μπορούσε. Στο τέλος έχασε με τρεις κακές άμυνες, τρία σουτ που βάλαν αυτοί. Ναι. Και θα ήταν ένα αποτέλεσμα, νομίζω και η εμφάνιση δείχνει έτσι κι αλλιώς ότι κάτι βελτιώνεται, ότι η ομάδα ανεβαίνει. Αλλά θα ήταν ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο ψυχολογικά. Έτσι κι αλλιώς όμως νομίζω ότι η εμφάνιση βοηθάει ψυχολογικά. Θα πάμε στα του ποδοσφαίρου. Γαμπρός ο Χρύσανθος. Ούτε στο γάμο ήταν έτσι. Ντυμένος. Casual men, casual. Τι γιορτάζουμε. Ζωνούλα αυτά που κάνουν. Μαλί, μαλί. Παπούτσια δεν έχω. Παπούτσια αυτά. Σε βαφτίσια θα πάει. Μπράβο, μπράβο Χρυσάνθε. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι κλείνονται τα deal. Τώρα, θα πάμε καταρχήν να δούμε τι έγινε Στέργιο και Χρύσανθε στο Champions League. Εκεί όπου πέρα από ματσάρες. Πέρα από ματσάρες. Ναι. Είχαμε και ζητήματα τα οποία έτσι λίγο αγγίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί? Μέχρι και πανό είδαμε. Φοβερό, Χρύσανθε. Φοβερό. Τι πανό? Karma is a bitch, λέει μια αγγλική παροιμία. Πού το βγάλανε αυτό το πανό? Στο παιδί του Άγιαξ. UEFA Mafia. Δηλαδή, μετά όταν λέει ότι είναι ρόδα και γυρίζει. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί δεν και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο, θα σου πω Κώστα εγώ. Μάλιστα. Ότι και στο Άγιαξ πάω και στο Τσέλσι πάω. Άγιαξ. Ναι. Ήταν δίκαιες οι αποφάσεις των διαιτητών. Ήταν σωστές οι αποφάσεις. Ήταν σωστές οι αποφάσεις. Εσύ πες ότι δεν είναι δεύτερη κίτρινη στο μαρκάρισμα που κάνει και στην εξέλιξη δεν είναι πάρει δεύτερη κίτρινη που διακόπτει την πορεία προς τα δίκτυα. Εσύ πες ότι δεν είναι σωστές οι κόκκινες. Θέλουμε τελικά τη δικαιοσύνη ή θέλουμε αυτό που μας συμφέρει. Σε μία φάση ο Άγιαξ. Τα πέναλτι του Άγιαξ. Ποια? Καθαρά. Το χέρι που δεν δίνει στο 95 να κάνει. Δεν υπάρχει ποτέ replay, λες και το δείχνει το PAOK TV. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εσύ είδες replay. Όπως δεν είδαμε replay, και αυτό που έλεγε. Που το λέω τώρα δημόσια. Αυτό που υποδώνεις για τον Περέα, πώς τον λένε τον Περέα. Το foul δεν έχει σχέση με το πέναλτι. Για να μην νομίζετε ότι δεν είμαι σωστός εγώ. Εγώ πάντα την πραγματικότητα τη λέω. Άλλοι δεν τη λένε. Το foul έγινε στο 89 καταρχήν. Δεν έγινε ούτε στο 89. Αυτό είναι άλλη υπερβολή. Αλλά είναι άλλη φάση, έχει αλλάξει φάση. Άρα δεν υπάρχει. Υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι άρα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όπως υπήρχε πέναλτι και στις δύο περιπτώσεις που έδωσε. Οκ, αυστηρό το δεύτερο, αλλά είναι πέναλτι. Πρώτη εδώ λοιπόν. Η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή στο Άγιαξ ΠΑΟΚ. Μόνο εδώ. Δεν τον ακούσε πουθενά, γιατί πουθενά δεν υπάρχει. Το είχαμε ξαναπεί και τότε. Όχι, έλειπα τότε, ήμουν άδεια. Λοιπόν, κοίταξε, δεν πρέπει να λέμε κάτι διαφορετικό. Έχω βρει τους μηχανισμούς να σου πω κάτι. Να μην παίρνω σοβαρά αυτά που λες. Για να περνάμε καλά, γιατί αν τα πάρω σοβαρά. Τα φίλτρα. Αυτά γελάω, δεν. Λοιπόν, κοίταξε, και εμείς γελάμε καθημερινά με όλα αυτά με τα UEFA Mafia. Ξεκαρδιστήκαμε όλο το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Ότι η UEFA σας στοχοποίησε. Μας πολεμούσε, ναι. Σας πολεμούσε η UEFA. Στην Ευρώπη. Και μετά αποκλειστήκατε από τη Slovan Liberec. Αλλά αυτήν. Ή άλλη λέω. Μπρατσλάβα, συγγνώμη, ναι. Ούτε ένα αντίπαλο. Αδικαιολόγητο λάθος για σένα. Ούτε ένα αντίπαλο. Ναι, μπράβο. Αδικαιολόγητο. Πού να φορούσε και κίτρινο μαύρα. Λοιπόν, για να αποδείξουμε. Εσύ πες ότι χθες η Chelsea ευνοήθηκε από τη διαιτησία. Εγώ λέω ότι είναι σωστές και οι δύο κάρτες. Απλά είναι όντως λίγο υπερβολικό το να δώσει, ενώ έχει δώσει κόκκινη στο. Να δώσει και εκεί κόκκινη. Μπορούσε να την αποφύγει θεωρητικά. Με τον κανονισμό όμως είναι πέναλτι και κόκκινη. Αφού είναι. Δεν είναι. Αν δεν υπήρχε η κόκκινη στο build, πώς το λένε bleed, αυτό. Αυτόν εδώ. Τον ματώνω. Αν δεν υπήρχε η κόκκινη σε αυτόν. Πες μου λίγο. Θα υπήρχε καμία αμφιβολία για το πέναλτι και κόκκινη στον Αγιάξ. Όχι. Απλά δεν έχουμε συνηθίσει λοιπόν να βλέπουμε την πραγματικότητα. Ο Τάντιτς ο Κλαψιάρης λοιπόν Στέργιο. Και αν ήταν ανάποδα. Αν ήταν για την Τζέλση οι κόκκινες. Θα βγαίνατε να το πείτε. Απλά στην Θεσσαλονίκη ειδικά προσαρμόζουμε όλα τα πράγματα σχέση. Εγώ το κάνω. Ψάχνω να βρω τι έχει σχέση με τον Άρη. Να μην το κάνεις. Ή με τον ΠΑΟΚ. Γιατί?
Αφού κάρμα is a bitch. Λοιπόν, κάρμα is a bitch. Ο Κλαψιάρης ο Τάντιτς λοιπόν Στέργιο, ο οποίος στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ πουλούσε τη δική του τρέλα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μετά τον αγώνα με την Τσέλσι, έβγαλε το παράπονο. Φίλε σέρβος είναι. Για τη διαιτησία και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε Χρήστανθε. We should just talk about our game because we have 4-1 and everything on control and then one man steal everything from us and a big disappointment because we should just talk about Ajax and how we play nice football but we cannot because one guy come and steal everything. Referee you're talking about when he sent two of your players off. Lepsan. Yeah, we saw the situation. It's foul on Daily Blind. Foul. Then it's not second yellow for Daily Blind. Then it's not second yellow for Joel Feldman. Then it's not penalty. I never seen in my life triple. Λοιπόν, ο τύπος τι λέει. Γιατί ότι δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Με κάνω μετάφραση. Ότι δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Στον πι. Πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι. Έτσι λέει. Καθαρή δεύτερη κίτρινη. Είναι ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ΠΑΟΚ. Λέμε τι λέει. Α. Δεν υπάρχει κίτρινη. Αυτό είναι ναι. Και μετά. Αυτό όμως είναι. Παναθηναϊκός τώρα. Είναι ΠΑΟΚ στο 4-0 με τον Άρη. Τότε που χάσαν 4-0 και λέγανε ναι, αλλά το πλάγιο out στον Ουντέζε πριν ήταν ένα πλάγιο out στον Ουντέζε γιατί δεν ζω καθόλου. Πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολείται Στέργιο, δηλαδή έλεος. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται με τον Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι όμως συμφέρον αντίπαλός του ήταν. Ναι. Παίξαμε κιόλας. Κάθε χρόνο παίζετε. Και κάθε χρόνο αποκλείστε. Εσείς με ποιον παίζετε στην Ευρώπη, Εστέριο. Δεν μιλήσατε τώρα. Εμείς δεν παίζουμε στην Ευρώπη. Γιατί εμείς, επειδή δεν είχαμε καλές σχέσεις με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τα λοιπά, πέσαμε. Μούτσο. Τι να πούμε κι εμείς δηλαδή. Ο Ηρακλής είναι επίσης ένα παράδειγμα. Πρέπει να κατακούσουμε το αυτό. This will go down as one of the great games though. I mean it was entertaining, it was controversial. I know you're not going to see it from that point of view. Your team were 4-1 up and you had the game won, but you've got to look at it from the outside world point of view. This was some game of football tonight. Yeah, but we should win. If it's 4-1, we have everything under control. If it's a good decision, I think we will score more goals, we will win for sure. And we will deserve that. In the end, I need to say I'm proud of boys because this guy destroyed us, and it's a shame. Finally, I know you just can't compare to last season. Είπε ότι μας κατέστρεψε, είναι ντροπή και τα λοιπά. Είχαμε 4-1 και τα λοιπά. Ναι, ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος. Παιδιά, είναι δίκες οι κάρτες. Άντε πάλι. Δεν είναι. Εσύ λες ότι δεν είναι, Στέργιο. Πάμε στο διάλειμμα. Όχι, δεν μπορώ να πάω ακόμα. Δεν είναι. Είναι και 10. Δεν είναι. Λέτε ότι υπήρξε σφαγή του Άγιαξ. Εγώ λέω ότι είναι κανονικές οι κάρτες και το πέναλτι. Δεν είναι. Δεν χτυπάει στο χέρι του. Δεν έχει κατέβει προς τα δίκτυα. Δεν είναι κίτρινη κάρτα. Το μαρκάρισμα που κάνει ο Μπλίντ δεν είναι κίτρινη κάρτα. Ήταν αποφάσεις που δεν έχει συνηθίσει ο Άγιαξ εις βάρος του. Με την Τζέλσι έπαιζε, φίλε. Ναι, δεν έχει συνηθίσει. Πέναλτι και δύο κόκκινες. Τι να κάνουμε. Δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει. Τι, ναι, είναι πρώτη φορά που γίνεται. Είναι άδικο. Και μία γιατί, πεπερώνει γιατί, δώρα. Γιατί άκουγα τον Σταύρο που έλεγε προχθές ότι ο Άρης είναι πρώτος στα πέναλτι και τα λοιπά. Ναι, είναι πρώτος στα πέναλτι. Δεν είναι. Τα πέναλτι που πήρε είναι ψεύτικα. Το θέμα μας είναι αν είναι αληθινά τα πέναλτι, όχι αν είναι πρώτος. Άμα μου κάνει πέναλτι πρέπει να μου το δώσει. Πρέπει. Επειδή είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να μου κάνουν πέναλτι και να μην τα δίνουν. Και να βγάζει τούρτες. Και να βάζει τούρτες. Τούρτα εσύ έβγαλες. Στο Λαμπριάκο. Τούρτα έβγαλες και την κλώτσισε. Έβγαλε. Ναι. Είναι σαν το υβριστικό που παρεξηγήθηκαν που βρίζουν τις μάνες των άλλων. Τη μάνα του Λαμπριάκου την βρίζανε σε πανό. Τις μανούλες καημένες. Τη μάνα του Σαββίδη αν τη βρίσει ο Ηρακλειδέας είναι κακό. Τη μάνα του Λαμπριάκου αν τη βρίσει ο Παοξής είναι μαγιά. Καλά, μην τα γενικεύσουμε τώρα όλα γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν πρέπει λοιπόν να βρει κανένας μάνα. Έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Εκεί πρέπει να μείνουμε. Τις μάνες. Κοίταξε, δεν μπόρεσε να βάλει ποτέ γκολ ο Λαμπριάκος εναντίον του ΠΑΟΚ. Δεν έβαλε. Όχι. Ούτε με την Ξάνθη. Με τον Άρη δεν έχει βάλει σίγουρα. Με τον Άρη στο Ξάνθη έχει βάλει μια γκολάρα Ξάνθη Άρης. Γκολάρα. Με γυριστό σου ήταν ανάποδο στο γάμα. Μπράβο. Ξάνθη Άρης. Τέλεια. Έχει βάλει γκολ επίσης με τούρτες. Με το, την τούρτα που του κάνατε εκεί. Το 2010 έβγαλε τούρτα για τα. Έβγαλε, ναι, στο πέναλτι. Για πέναλτι. Ναι, ρε, στο πέναλτι. Όντως. Τι έμπνευση και αυτή. Στο Χαριλάου. Σατανάδες. Ενώ το πανό. Άρης εύκολα. Ναι. Στην Γάμα Εθνική πήγα και μου λες ότι έχω εύκολα. Όσο παδός. Οι γάβροι στους πάγκους. Ναι, πανέξυπνο. Γελάσαμε. Τέλος πάντων. Όχι, ωραία είναι αυτά. Εντάξει. Ας υπάρχουν. Αυτά είναι και καζούρα οπαδική. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μας ενοχλούν αυτά τα πράγματα, κάθε άλλο. Άρα, απλά δεν μου απαντάτε. Θεωρείτε λοιπόν ότι ευνοήθηκε η Τσέλσι. Εγώ λέω δεν ευνοήθηκε, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι ευνοήθηκε, όχι στον βαθμό που λέει ο Τάντιτς. Απλώς και να λέω, επειδή δεν έχει συνηθίσει ο Άγιαξ τέτοιες αποφάσεις βάρους του.
Ναι. Ούτε κόντρα σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ που δεν είναι το μέγεθος του Άγιαξ. Είναι μικρομεσαία στην Ευρώπη, αλλά και όταν παίζει με μεγαθύρια που δεν είναι η Τσέλσι, αλλά είναι η Ρεάλ, η Μπάγερν κτλ. Ο Άγιαξ δεν έχει συνηθίσει ναι, σε τέτοιες αποφάσεις. Εγώ θα δεχτώ ότι στο Άγιαξ ΠΑΟΚ ο διαιτητής έπαιξε Άγιαξ. Όχι όμως τα πέναλτι και σε αυτά. Δηλαδή τα σφυρίγματά, του ήταν, τα σφυρίγματά του όντως ήταν. Το χέρι στο 94 που δεν δίνει τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να εκτελέσει ένα φάουλ. Ξαναλέω, δεν υπάρχει. Είναι ο δόλος 100%. Δεν υπάρχει. Τι να δούμε, θα μπες και δες το. Τι να δούμε. Δεν έδειξε replay. Τι να δω. Δεν υπάρχει replay. Πώς το λέω, δεν πες το σε κανονική ροή. Εντάξει, είναι σαν το φάουλ στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος που είναι κανονικό φάουλ. Βλέπει το βάρ και δεν το δίνει. Δεν βγάζουμε άκρη. Έτσι είναι. Κάποια ομάδα που είναι πιο ισχυρή. Όχι, έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν πρέπει θέλουμε να βγάλουμε άκρη. Το να βγάλουμε άκρη τι είναι, να πω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται ή ο ΠΑΟΚ ευνοείται. Ξέρεις ότι θα λέω άλλο εγώ, άλλο εσύ. Ο δεν είναι να βγάλουμε άκρη. Με επιχειρήματα για να βγάλει άκρη ο ακροατής. Ο ακροατής λοιπόν βγάζει. Οι μισοί ρίχνουν πινελίγια σε μένα, μπορεί κάποιοι σε σένα, μπορεί κάποιοι να λένε μπράβο, τα λέει καλά ο Στέργιος, δεν τα λέει καλά ο Χρήστατος. Δεν είναι να βγάλουμε άκρη. Το θέμα δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Και να σου πω γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Γιατί στο end of the day, Στέργιο μου, εσύ θέλεις να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και εγώ θέλω να κερδίσει ο Άρης. Αυτό είναι το τέτοιο. Δεν θέλουμε να κερδίσεις το 50-50. Μην μου πεις ότι εσύ προτιμάς να εφαρμόσεις το 50-50 και να χάνεις. Πρέπει να θέλουμε να κερδίζουμε σωστά όμως. Καλά, άλλο τι πρέπει να θέλουμε και άλλο τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην ελληνική κοινωνία, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό μπάσκετ που βγήκε ο νόμος και ο Βασιλάκοπουλος. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Θα τα πείτε. Θα τα πούμε. Ρόκι τον λέγανε το διτή. Ρόκι. Ρόκι, ναι. Φοβερό. Στο Καναβάτσο ο Άγιαξ. Ράμπο! UEFA Μάφια όμως γράφει. UEFA Μάφια, καλό. Έλεος. Καλό, καλό. Από εσά. Copy-paste κάνανε. Αυτό λέω. Εντάξει. Λοιπόν, άρα όποιος χάνει, UEFA Μάφια. Μια χαρά. Καλά κάνει ο Παόξης λοιπόν τώρα και το εκμεταλλεύεται και τους λέει τους Άγιαξ, κάτσε ρε φίλε. Όταν εγώ φώναζα, μου λέγε το καλό του ποδοσφαίρου και η μπάλα που παίξαμε και τέτοια. Έτσι είναι. Έχει δώσει κάποιες αφορμές γενικότερα η UEFA και η FIFA να. Ναι, φυσικά. Δεν είναι και φυσικά, οι οργανισμοί. Φυσικά. Αλλά πρόσεξε λίγο. Δεν μπορώ χθες... να πω, δεν είναι και η UNICEF και η UNICEF εδώ στην Ελλάδα πάλι. Πρόσεξε λίγο. Χθες, ορθώς, προχθές μάλλον, το Open έβγαλε τις δηλώσεις αυτές του Σάββα Θεοδωρίδη που έλεγε ότι παίξτε ποδόσφαιρο και μην κοιτάτε, μην είναι δικαιολογίες για τη διαιτησία κτλ. Όποιος ευνοείται, λέει παίξτε ποδόσφαιρο. Και μιλάτε για τη διαιτησία και τα λοιπά. Ναι, και όταν αδικείτε, φωνάζει για τη διαιτησία. Κάντε επενδύσεις. Εντάξει. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά τις καταστάσεις. Τώρα που δεν τον έχει τον Περέρα όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλά έναν από αυτούς που είχε Ολυμπιακός και φωνάζατε κι εσείς, Στέργιο μου, ως δημοσιογράφοι εννοώ, όχι ως ΠΑΟΚ, ήταν και ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Μετά από ένα διάστημα πρόπερση δεν φωνάζατε. Και μάλιστα δεν φωνάζατε μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον βάλατε στη Λίγκα. Τι ταλέντο και αυτός ο Γκαγκάτσης όμως. Εξαιρετικός. Φυσικά. Αξιοπρεπής. Έφυγε τώρα από τη Λίγκα, είναι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Είχε φύγει από τον Απόλλωνα Σμύρνης και πάει στον Πανιόνιο. Είχε φύγει από τον Πανιόνιο και ήταν στον ΠΑΟΚ. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Ολυμπιακό. Ήταν μέτοχος στον ΠΑΟΚ. Μετά ήταν δικηγόρος του Ολυμπιακού. Είναι η ελληνική κοινωνία. Ναι, αλλά όταν φωνάζω εγώ για τον Γκαγκάτση, μη μου λέτε όμως, με αποδομείτε. Εμείς τι. Εσείς, Κώστα, εσείς οι κολλητοί του. Του Γκαγκάτσι, μήνυση ούτε το ξέρω στη φάτσα. Αχιλέα Μπέου εναντίον μας. Του Τσαμούρη. Για αλλίωση αποτελέσματος στο Λαμία Βόλος. Ως δήμαρχος του Βόλου που αγαπώ και υπηρετώ την πόλη μου και ως άνθρωπος που λατρεύω το ποδόσφαιρο, παρακολουθώντας τα όσα παίρνονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Ο Αχιλέας Μπέος προφανώς όταν μιλούσε με το Μάνταλο και μετά από τρεις μήνες ο Μάνταλο. Κορύφωσε την εγκληματική αντιμετώπιση που είχε από τη διαιτησία την περασμένη ομάδα στο αγώνα με τη Λαμία και που οδήγησε μια άδικη ήττα. Γνωρίζοντας πολύ καλά το χώρο του ποδοσφαίρου, έχοντας εμπειρία και ως φίλος και ως παράγοντας και υπηρέτησα μπλα 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 μπλα. Και είναι πότε τα διαιτητικά λάθη είναι ανθρώπινα και πότε είναι σκόπιμα. Πότε ξέρω. σε αβλεψία, πότε σε ανικανότητα, πότε σε εμένα, πότε σε συνειδητά. Γι' αυτό λοιπόν προχωρώ με την ιδιότητα του Δημάρχου Βόλου και του απλού φιλάθλου της ομάδας της πόλης μου στην υποβολή μήνυσης κατ' ο διαιτή Άλεξ. Τι διαφορά έχει λοιπόν με τον Σάββα Θεοδωρίδη? Γιατί δεν έχει θεσμικό ρόλο στην ομάδα, άρα μπορεί να τα κάνει αυτά. Δημιουργεί εντυπώσεων κάνει. Φύλαθλος. Γιατί όταν πάει να εκδικαστεί, πέρα ότι μπορεί να μην εκδικαστεί ποτέ, αλλά θα πάει και τι θα κρίνει η δικαστής πάνω. Αν είχε δόλο ή όχι, εκτός αν έχει κάποια στοιχεία ότι τα πήρε ο Τσαμούρης. Καλά, αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να τον τρέξει τώρα που λέει. Ακριβώς. Τι διαφορά λοιπόν έχει με το Σάββα Θεοδωρή που βγαίνει κάθε εβδομάδα και λέει τα καραγκιουζιλίκια αυτά? Η διαφορά είναι τεράστια. Πρώτον, και για να φοβηθούν ο οι άλλοι. Ο Δήμαρχος Βόλου έκανε την ανάθεση στο λογαριασμό του στο Facebook και δεν επιστράτησε σε κάποιο μικρόφωνο. Εντάξει. Άγαλμα. Γιατί δεν το κάνει, δεν βγαίνει στα ραδιόφωνο ο Μπέος? Δεν βγαίνει και μιλάει. Βγαίνει. Πώς δεν βγαίνει? Μόνο εμείς δεν τον έχουμε βγάλει. Ευτυχώς. Θα τον βγάλουμε και να τον βγάλετε, να τα πείτε. Ναι. Τι διαφορά έχει?
Ίσα-ίσα. Ο άνθρωπος λαμβάνεται περισσότερο υπόψη ο Μπέος σε σχέση με τον Θεοδωρίδη. Γιατί έχει το μυαλό και μιλάει και με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από το να λέει συνέχεια αυτές τις χαζομάρες. Και μερικοί λένε μακάρι να είχαμε τον Μπέο. Αν έχει ο Κυρσάβας αποδείξει ότι το πρόβλημα είναι στημένο, όπως δήλωσε, να πάει στον εισαγγελέα. Ωραία, να πάει λοιπόν να και ο Μπέος στον εισαγγελέα να αποδείξει ότι είναι στημένο. Αφού του κάνει μήνυση. Και του κάνει και μήνυση, για ποιο λόγο περίμενε, τι έλεγε ο κύριος Χρυσανθός. Γιατί δεν έχει θεσμικό ρόλο. Δεν εκπροσωπεί την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα μου πεις, αφού δεν την εκπροσωπεί την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πώς μιλάει. Γιατί δεν πάει ΠΑΕ Ολυμπιακός. Του πει, Κυρσάβα, εδώ ρε φίλε είναι ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πώς μιλάς. Είμαι επίτιμος. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, Χρήστα και Κώστα. Σωστά. Φοβόμαστε μεταξύ μας. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει χρόνια τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διχόμαστε από λόγια γιατί εντάξει, ναι. Και, ναι, αλλά τώρα βγαίνει ο Αχιλλέας Μπέος. Σωστά το λέει, λέει όλη την πραγματικότητα. Ξέρω πότε. Ναι. Ξέρει, η συνομιλία του με τον Μάνταλο, που ένα μήνα μετά ο Μάνταλος, μετά τη συνομιλία που είναι καταγεγραμμένη από την ΕΚΙΠ, όπως γιατί αθώθηκε ο κύριος Μπέος. Γιατί βγήκαν ότι παρανόμως ηχογραφήθηκαν. Είναι σαν τον Ηρακλειδέα, περίμενε γιατί τους αφήνω απ' έξω αυτούς συνέχεια. Πάλι. Που λένε αθώθηκε ο Ηρακλής. Γιατί αθώθηκε. Γιατί δεν έκανε την πράξη με την ενημερότητα. Όχι. Γιατί πέρασαν 5 χρόνια και παραγράφηκε. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Είναι άλλο παραγράφεται το αδίκημα και, είναι... και το έχω κάνει. Χρήσανθε για το αδίκημα αυτό ο Ηρακλής έπεσε ενώ ο κανονισμός έλεγε άλλο πράγμα. Συμφωνώ. Ξέχνα το. Συμφωνώ. Ο αγωνισμός. Ο κανονισμός και λοιπόν, το αδίκημα έλεγε... αυτό βγήκε ο Πιλάβος και κουνούσε ένα χαρτί. Πού είναι το χαρτί. Πού είναι η μήνυση από το ΙΚΑ. Από το ΙΚΑ. Πού είναι η μήνυση από το ΙΚΑ. Αυτή πάει και το κάθε. Άκου λίγο. Δεν τα ξέρει. Το ΙΚΑ είναι δημόσιο οργανισμό. Σου είπα να τα πει. Δεν χρειάζεται. Θυμάμαι από τότε. Δεν χρειάζεται. Βέβαια. Στην ελευθεροτυπία. Ναι. Δεν χρειάζεται Κώστα να βγει χαρτί από το ΙΚΑ. Διότι η ομάδα. Χαρτί είχε ότι το ΙΚΑ ενημέρωνε ότι κατέθεσε. Κώστα, η ομάδα καταθέτει την φορολογική, την ασφαλιστική ενημερότητα για να κάνει μεταγραφές και να πάρει την άδεια. Όπως κατέθεσε και ο Απόλλων Πόντου Κώστα φέτος. Και πήγε μετά ο λογιστής και είπε τελικά δεν ήταν. Δεν χρειάζεται το ΙΚΑ να στείλει κάτι. Το ΙΚΑ σαν δημόσιος οργανισμός και από τη στιγμή που υπάρχει παράνομη κίνηση εναντίον του, γιατί υποτίθεται το δουλεύει στο ΙΚΑ όταν στέλνει σε ένα πλαστό έγγραφο και λες ότι πλήρωσα τις ασφαλιστικές ώρες, πρέπει να σου κάνει μήνυση, Χρήσανθε. Και το ΙΚΑ δεν έκανε τίποτα. Πρέπει τότε. Να σου κάνει. Δεν έκανε τίποτα γιατί πέσατε πάνω όλοι εσείς να μην κάνει. Ναι, το καημένο. Ναι, το καημένο. Γι' αυτό έγινε. Όχι. Γιατί στην Ελλάδα δεν λειτουργούν αυτά. Είναι παράβαση καθήκοντος τότε. Αν δεν έκανε. Κάν του μήνυση. Αν δεν έκανε. Κάν του μήνυση. Κάν του μήνυση και εσύ. Σαν τον Κυρσάβα. Για παράβαση καθήκοντος. Και αν μου βρίσκω εσύ να το στο ΙΚΑ που έγινε εύκα τώρα, έλα να μου το πεις και εμένα. Που έχει 100.000 συντάξεις σε εκκρεμότητα και μου λες για την φορολογική σου ενημερώτηση. Αυτό είναι παράβαση καθήκοντος. Δεν μας νοιάζει που 100.000 οικογένειες δεν έχουν να φάνε, αλλά μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζουν οι δυσκολίες του κάθε οργανισμού. Οφείλει να κάνει αυτό που λέει. Είναι ανοργάνωτο. Πρόβλημα. Μη στέκεσαι λοιπόν. Εάν τι λες εσύ, σε μια αδυναμία του συστήματος για να πει. Πάνω απ' όλα δικαιολογούμε την αδυναμία που ήταν πλαστή ενημερώτητα. Όχι. Το ξέρει, το είδε. Θα μιλήσω με τον Χρύσανθο. Λέω εδώ σαν ένα μήνυμα, σαν ένα φίλο μου. Λοιπόν, ήταν έχουμε πολλά θέματα. Είπε όχι. Έχεις παραδεχτεί ότι ήταν. Δεν το είδα. Αλλά δεν είναι. Το έχεις παραδεχτεί ως Ηρακλής τότε. Ως Ηρακλής το παραδέχτηκες. Εγώ προσωπικά. Απλά, όπως σωστά λες, η ποινή δεν ήταν υποβιβασμός. Και το αλλάξανε για να πέσεις. Αυτό να πεις. Η γελή. Μην λες ότι δεν έγινε. Καραγκιόζηδες. Πρόσεχε γιατί είναι δικηγόρος αυτός που τον χαρακτηρίζει. Και παίζει και μπάσκετ ο γιος του και θα τον παίρναμε στον Ηρακλή. Το καλύτερο το θα ήταν αυτό. Αυτό. Το καλύτερο θα ήταν αυτό. Χρήστα δεν γύρνα λίγο. Όχι έχω απότομα. Φιληθεί ήδη μαζί γύρνα της. Όχι απότομα. Έχω φιληθεί σου λέω ήδη μαζί της πριν. Λοιπόν. Πρόλαβες. Καταρχήν έκανα εκπομπή πρώτα μαζί σου ή πρώτα μαζί της. Μαζί μου πρώτα. Είσαι σίγουρος. Εννοείται. Είσαι. Εγώ ακολούθησα. Ας τα πω, με σακούνε. Τι γίνεται. Το πρωί, καλά, καλά. Αυτό το φόρεμα το έχει διαλέξει από χθες. Λέει αύριο που θα πάω και θα είμαι ο Σταύρος. Έτσι ντύνεται, Χρήσανθε. Μπορώ να το μαρτυρήσω. Έλα, Σταύρο. Ναι, δυνατή, δυνατή. Πρώτα την γνωρίσαμε στην Ανούλα, εσύ ήσουν στο χολαργό. Με μακρύ μαλλί. Με μακρύ μαλλί κιόλα. Με μακρύ μαλλί στο χολαργό και κάνει αυτό. Με τα κείμενα. Μου αλλάζα τα κείμενα. Ακούσει. Ακούστε για όλα. Η Άννα Ορφανίδου είναι εδώ μαζί μα, να ξέρετε. Γεια σου, Άννα. Θα πει και τραγούδι μετά.
Φωνάρα. Καλώς ήρθατε. Φωνάρα. Είχαμε ούτως ή άλλως. Είναι. Φωνάρα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break γιατί μπήκες μέσα και ζαλιστήκαμε. Ναι. Ίδρωσα ξαφνικά ενώ μπήκε η Άννα. Ναι, όντως. Και μετά πες προανήγγειλε λίγο. Μετά θα έρθουν τα παιδιά από τη σχολή δημοσιογραφίας. Οι φοιτητές της Άννας εδώ πέρα. Να δουν πώς γίνεται η κορυφαία εκπομπή του σταθμού. Σώθηκα τώρα. Λοιπόν, θα πάω σε break. Τα λέμε σε λίγο. Και όταν. Απέσου χορηγού, ναι. Α, ναι, και εγώ να του πω. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα είναι φυσικά το Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος, επισκευή του βιζονοκινητήρα σας από την Injection Service. Να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, να εξοικονομείτε καύσιμο, χρήματα και να έχετε καλύτερη απόδοση στο κινητήρα με έναν απλό καθαρισμό του συστήματος ψυχασμού του αυτοκινήτου σας. Σε νέες ανακοινισμένες εγκαταστάσεις, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα στον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-93-37-87 και φυσικά στο ίντερνετ injectionservice.gr. Μαζί μας και το φοβερό άλμπουμ της DK Toys με τις μεταλλικές τάπες ποδοσφαίρου. Με όλους τους αγαπημένους μας ποδοσφαιριστές από τη Super League. Θα δώσουμε κανένα φακελάκι. Η καλύτερη συλλογή και μέσα από το dktoys.gr. Θες να δώσω 10 φακελάκια τώρα. Να δώσω. Άλμπουμ δώσε. Και φακελάκι και άλμπουμ. Ναι, δώσε. Το άλμπουμ Κώστα είναι ναι, απλό. Εντάξει, δώσε, ναι, δώσε. Ωραία, δίνω 10 φακελάκια 10. Και άλμπουμ. Ωραία. 10 φακελάκια φίλε είναι. 10 φακελάκια με τάπες. 3. Σούπερ. 30 τάπες δηλαδή. Ναι, και άλμπουμ. Δίνει εκπομπή τώρα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 50. Τάπες. Τάπες. Ονοματεπώνυμο, γιατί θα δώσουμε και FM και ενώ Άρης. Δύο εισιτήρια. Ποιο σα τα δίνει. Το Άρης Τρίπολης. Έξω, ο Καρυπίδης. Κυρία Μαριλίζα. Σα δίνει εκπομπή στο Λάμπα ο Τάρης. Δεν δίνει τίποτα. Τι κάνει. Θα δώσουμε και εκεί. Ωραία, αύριο δεν θα έχει Άρη. Και θα πούμε και για το θέμα αυτό του Άρη, Χρήσανθε, για την οικονομική ενίσχυση του Περίμενε, έχει πολύ σημαντικό, ναι, βέβαια. Που βγήκε πριν από λίγο. Άρα ανακεφαλαιώνουμε, αφού σα πω ότι μαζί μα την πρώτη ώρα είναι και Dialog. Αν μιλάτε και διαβάζετε άψα γερμανικά και ψάχνετε δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, η Dialog είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Δεν αφορά παιδιά πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Είναι ξεκάθαρη η Dialog και προσφέρει πάρα πολλά προνόμια. 1.100 ευρώ μηνιαίως εισόδημα, επιπλέον προνόμια, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη και πάρα πολλά ακόμα. Μπείτε στο dialog.gr. Ξαναλέω, απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά. Άρα, πριν πάμε στο διάλειμμα, FM και ενώ τάπες. Ονοματεπώνυμο στο 54526 ή FM κενό Άρης ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα δύο εισιτήρια του Άρης στα Τρίπολης Κυριακή στις 3 νομίζω το παιχνίδι. Αν θέλετε και τάπες και Άρης να πείτε και στις δύο κληρώσεις, βάλετε και τάπες και Άρης τάπες. Έκανε ο Βράνκοβιτς κάποτε τάπες, ναι. Και ο Γουίλτζερ. Λοιπόν, ο Γουίλτζερ φίλε, τα πήρε τα λεφτά. Έπρεπε πριν να έχουμε στον αέρα. Ποιο, που φυγεί τον Ιάννα με τον Σταύρο. Όχι, το μάθημα. Το μάθημα. Βέβαια. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Το μάθημα. Καταρχήν έχει κάμερα. Καταγράφεται.
Τέλεια. Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο, είμαστε πάντα στην Τρόικα εδώ στους 107,4. Χρήστα του Σαλτίδη, Στέργιο Αναστασιάδη. Πάθουνε, κρατάνε την ανάσα του όλοι, δεν ανασένουν. Παιδιά δεν είναι. Είναι μαζί μα τα παιδιά από το τμήμα δημοσιογραφία. Πε από το δημόσιο ΙΕΚ, Σύνδου. Μπράβο. Και κοντά στο Βαθύλακο δηλαδή. Ναι, στα χωριά μας. Έτσι, μπράβο. Στον περήφανο κάμπο. Έτσι. Λοιπόν, η Άννα Ορφανίδη καθηγήτριά του. Και εμείς θέλαμε να την έχουμε κάποια στιγμή καθηγήτρια, yeah. Αλλά. Εσύ με είχες ραδιοφωνική παρτενέρα. Άλλο παρτενέρα, άλλο καθηγήτρια. Να το. Σωστά. Λοιπόν, τα παιδιά εδώ μαζί μας για να δουν πώς γίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή χωρίς θέματα. Εμείς είμαστε το θέμα. Εμείς είμαστε το θέμα, έτσι. Πραγματικά. Καλά, σήμερα το πήγαμε λίγο διαφορετικά γιατί ακριβώς ξέραμε θα έρθουν τα παιδιά. Δεν έχουμε δηλαδή τηλεφωνικές επικοινωνίες, συνεντεύξεις κτλ. Ναι. Συνήθως υπάρχει στην εκπομπή και τηλεφωνική επικοινωνία και πολλά θέματα που κλείνει ο κύριος Κούσης συνήθως. Βέβαια. Στέργιο. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όμως δώρο. Έχουμε 10 φακελάκια, όχι με λεφτά, χαμός. Με τάπες Super League, τα οποία μπορεί να κερδίσει ένας από εσάς. Συν ένα άλμπουμ για να τα βάλετε. Και φυσικά και 2 εισιτήρια για το Άρης. Ποιο παίζουμε, Αστέρας Τρίπολης. Κυριακή λοιπόν, στις 3. Κυριακή στις 3. Πολύ ωραία. Κυριακή στις 3. Πες Ανούλα. Α, κάτσε ένας ανέβασε. Περίμενε, περίμενε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Αρχικά δουλεύει. Λοιπόν, ναι, δουλεύει. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα τώρα. Ένα μάθημα επίσης είναι ότι μπορώ να την κλείσω. Να μιλάει και να μην ακούγεται. Αλλά μπορώ και να την ανοίξω τώρα. Αυτό είναι λογοκρισία, παιδιά, δεν το μαθαίνουμε. Μιλάμε όταν είναι το φωτάκι κόκκινο και κλείνουμε τα κινητά μας στον αέρα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Εκ μέρους του ΙΕΚ Σύνδου και του Τμήματος Αθλητικής Δημοσιογραφίας, θέλω να ευχαριστήσω το Λίμπερο και όλους εσάς για τη φιλοξενία. Τα παιδιά πραγματικά εδώ και καιρό μου ζητούσαν να έρθουμε για να δουν από κοντά πώς γίνεται όχι μόνο η συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά πώς λειτουργεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Οπότε νομίζω ότι τους δώσατε την ευκαιρία να το βιώσουν. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, αγαπητέ μου, ναι. Ραδιοφωνικέ. Παρτενέρ. Μόνο ραδιοφωνικέ. Και οι υπόλοιποι ναι. Συνάδελφοι. Και θέλετε να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις των παιδιών εδώ στο μικρόφωνο. Εννοείται. Θα ρωτάνε τώρα. Κύριε Κούση, την πρώτη πάσα τη δίνετε εσείς πάντα. Ό,τι θέλετε. Στη διάθεσή τους. Μόνο μην κάθεσε απέναντί του γιατί ζαλίζεται όμως. Ζαλίζομαι γενικά. Ναι, ζαλίζετε. Πάλι όλη τη Λιβύα λέτε πρώτη. Γιατί? Χρήσατε μας ακούνε χιλιάδες, το έχεις καταλάβει. Εγώ αν το έχω καταλάβει. Από πάντα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Βάζεις όλη τη Λιβύα πρώτη και αγχώνεται η Λιβύα. Αγχώνεται. Ναι, γιατί την αγχώνεις. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθει. Η άλλη κοπέλα πώς τη λένε την άλλη κοπέλα. Θα και Ανατολή μετά. Θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζετε το άγχος της στο ραδιόφωνο. Έχετε πάντως πολύ ωραία ονόματα. Λιβύα, Ανατολή. Ραφαηλία. Τα κανονίζετε, συμφωνείτε με τους γονείς πριν τα πείτε τα ονόματα ή όχι? Λοιπόν, να ακούσουμε μία πρώτη ερωτησούλα από ναι, τη Λιδία. Ναι. Και όποιος θέλει, ό,τι απαντήσει. Θέλει ο καθένας, ναι. Λιδία μου, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό, ό,τι σκέφτεσαι. Μην άγχεσαι. Στραβώ κατάπιε λίγο. Δεν πειράζει, Λιδία. Έλα κοντά στο μικρόφωνο. Είναι μία ερώτηση κλισέ σχετικά. Ναι. Πιο κάτω στο μικρόφωνο. Πόσο αντικειμενικός μπορεί να είναι κάποιος αθλητικός ρεπόρτερ? Εξαιρετική είναι η ερώτηση. Κώστα, το απάντησε εσύ, γιατί εγώ απάντησα έξω. Και τώρα είμαστε στον αέρα. Όσο το επιτρέπουν τα προσωπικά του στάνταρ, οι γνώσεις του, η εμπειρία του, τα δεδομένα του ρεπορτάζ. Και φυσικά ο χαρακτήρας του. Μπράβο Κώστα. Και το περιβάλλον του, έτσι. Γι' αυτό φέραμε τον Κώστα Κούση στο Λίμπερο, κυρίες και κύριοι. Για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Έτσι ακριβώς. Καλύφθηκες, Λιδία. Ο γενικός στον απόλυτο βαθμό δεν μπορεί να είναι κανένας. Κανένας. Θα συμφωνήσω με τον Στέργιο. Ναι, δεν γίνεται. Είναι και η υποκειμενική κρίση και η γνώμη που έχεις για ένα γεγονός. Να πω εδώ το εξής. Ότι αυτό θέλουμε σήμερα. Την υποκειμενική κρίση. Δηλαδή, πώς εντός εισαγωγικών βγάζουμε χρήματα πλέον οι δημοσιογράφοι? Οι περισσότεροι επαγγελματίες δημοσιογράφοι πλέον, αυτό το οποίο ζητάνε από εμάς. Μη γελάς, Ραφαηλία. Είναι η άποψη. Το σχόλιο. Blog. Εμένα με έχουν να μπλογκάρω για αυτό το πράγμα. Την άποψή μου θέλουν. Αυτό θέλουν. Αυτό πουλάει ο δημοσιογράφος. Γιατί η είδηση στην εποχή που ζούμε πλέον, κάποτε που βγάζαμε τον Κώστα που ήμασταν οι δύο υπεύθυνοι ύλη στο μεγάλο Μετροσπορ. Τότε που πουλούσε 20.000 φύλλα τη μέρα. Αυτό είναι τόσο πουλούσε μια εφημερίδα, όσο σας φαίνεται περίεργο. Καλά, τώρα αυτό στα παιδιά φαίνεται τότε. Περίεργο. 20.000 τη μέρα και 40 τα Σαββατοκύριακα. Και 80 τα καλοκαίρια, παιδιά, είναι που είχε τις μεταγραφές. Τα νούμερα, παιδιά. Που, υπήρχε δηλαδή μέρα που το Μετροσπορ Σάββατο πούλησε 80.000 φύλλα. Με ό,τι συνεπάγεται για τη λειτουργία του σταθμού, της εφημερίδας τότε. Και είχε και το σταθμό. Τότε λοιπόν. Έπαιζε ρόλο η είδηση. Γιατί έβγαζε ο Κώστας τη μεταγραφή του Ροναλντίνιο στην πρώτη σελίδα και το είχε μόνο ο Κώστας, αν ήταν αποκλειστικό. Τώρα περνάει σε ένα λεπτό σε όλα τα site. Και είναι αυτό που λέω πολλές φορές στους δικούς μου τους Αριανούς, οι οποίοι λένε ότι μαλώνεται μεταξύ τα site. Τι να μαλώσουμε?
3 και 1 λεπτό το γράφω εγώ, 3 και 2 το γράφει ο άλλος. Ναι. 3 και 3 γράφει την είδηση, 3 και 4 το κάνω copy και το παίρνω εγώ. Άρα έχει αλλάξει και ο τρόπος της δημοσιογραφίας. Άρα τι θέλουμε από εσάς, και ειδικά τα νέα μυαλά που είστε και λίγο σε σχέση, δεν είστε σκουριασμένα σαν τα δικά μας, άποψη. Μια διαφορετική άποψη. Και αυτό είναι αν αύριο μεθαύριο καταφέρετε και βγάλετε χρήματα. Μέσω της άποψης, να έχετε άποψη δική σας. Η άποψη. Είναι του Δευτέρα Μητρόπουλου. Κερδίζεται όμως μέσα από τη γνώση. Σωστά. Και η γνώση κερδίζεται μέσα από το ρεπορτάζ, από την καθημερινή τριβή. Άρα τι θέλουν τα παιδιά, κατάρτιση. Οξύνια. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο ΙΕΚ μαζί με την Άννα. Ναι, έτσι, έτσι, ναι. Έτσι, οξύνια, δηλαδή να βλέπουν το γεγονός και να καταλαβαίνουν τι γίνεται πίσω από το γεγονός. Όχι μόνο να ξέρουν όλες τις παραμέτρους. Ότι έξω είναι μέρα. Υπάρχει λόγος που έξω είναι μέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Διορθώστε με αν κάνω λάθος πάντως, αγαπητοί συνάδελφοι. Πέρα από την αντικειμενικότητα που όλοι συμφωνήσαμε ότι μάλλον δεν υφίσταται έτσι στο βάθμο που θα θέλαμε. Υπάρχει μια άλλη λέξη, αναθεωρημένη θα έλεγα, η οποία ονομάζεται ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία του δημοσιογράφου. Άρα αυτό που λέω και στους φοιτητές μου πάντα είναι. Κολλάει με το μήνυμα μου στην Ασαριανός. Ναι, λέει, αλλά δεν λες τίποτα για αυτούς που είναι στα payroll. Υπάρχουν και τα payroll. Παιδιά. Στο χώρο μας υπάρχουν και τα payroll. Εντάξει, μία τον καιρό είναι αυτά. Απλά ο ένας λέει ότι το κάνει ο άλλος. Άσχημα του επαγγέλματος, ναι, αλλά εντάξει. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι μπορεί να μην μπορείτε στο 100% να είστε αντικειμενικοί, γιατί ακριβώς υπάρχει υποκειμενισμός, αλλά μπορείτε να είστε πάντα ανεξάρτητοι. Να μην δεχτείτε ποτέ, και θα χρησιμοποιήσω έτσι βαρύγδουπη λέξη, να υποδουλωθείτε σε κανέναν. Ανεξάρτητοι μπορείτε να είστε. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό. Στην λοιπόν, εποχή μας, Άννα, να ξέρεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο, Χρήσανθε. Είναι λίγο δύσκολο. Και θεωρητικά πάντα, πρόσεχε, εμείς έχουμε μια υποδούλωση εντός εισαγωγικών στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, και αυτό μια μορφή είναι. Μην το ξεχνάς. Είναι μια μορφή. Είναι μια μορφή. Και ακολουθείς το ρεπορτάζ της ομάδας. Και σε κάνουν και οι κινήσεις έτσι. Γιατί η Κώστα μου, αν αρχίζει και βγάζει όλα τα άπλα του Ηρακλή προς τα έξω, θα έρθουν μετά τα παιδιά. Γιατί τα γράφει. Θα έπρεπε κανονικά. Ναι, ναι. Η δημοσιογραφία, παιδιά, να ξέρετε. Άμα τα γράφετε, θα σας λένε γιατί τα γράψατε. Και αν δεν τα γράφετε, θα σας λένε γιατί δεν τα γράψατε. Αυτό είναι κάτι το βιώνουμε όλοι μας όσα χρόνια είμαστε στη δημοσιογραφία, ανάλογα με το συμφέρον του καθενός. Μετά από αυτά που ακούσαν τα παιδιά, νομίζω το μισά θα παραιτηθούν. Θα μου πούνε, δεν συνεχίζει. Ίσα-ίσα είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση να έρθετε στον χώρο, να ξέρετε. Και να σας λέω εγώ γιατί τα γράψατε. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση. Κάτι εδώ. Ερώτηση, ναι. Ο ψηλός θέλει. Τι. Τι αν δεν ξέρει. Ακούγεστε, δεν χρειάζεται να πατήσω μικρόφωνο. Ακούγεστε. Φώναξε δυνατά. Φώνα. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα τρία γνωρίσματα που θα έπρεπε να έχει ένας που βγαίνει από τη σχολή του σαν δημοσιογράφος όταν βγει από τη σχολή του και τελειώσει την πρακτική του και ουσιαστικά μπει στον χώρο μέσα τη δημοσιογραφία. Να έχει τη δυνατότητα να δώσει του διευθυντή προσωπικού κάποια χρήματα για να εργαστεί. Όχι. Όχι. Δεν είναι αυτό. Όχι. Υπομονή. Υπομονή. Αντοχή. Και να είναι ελεύθερο. Γιατί. Άπλετο χρόνο αυτό είναι το βασικό. Για να υπηρετήσει, γιατί είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουμε. Δεν έχει Σαββατοκυριακά, δεν έχει πάω βόλτα. Έτσι. Μπορεί να στην πιο ακατάλληλη στιγμή να πρέπει να πάω στο ρεπορτάζ. Δεν είναι εύκολα. Κανόνισα με την κοπέλα μου να βγω. Ρωτήστε την Άννα κάποτε. Δεν υπάρχουν Σαββατοκυριακές. Καταρχήν το Σαββατοκύριακο για τους αθλητικούς δημοσιογράφους. Αθλητική δημοσιογραφία είναι. Ναι, είναι το πιο καταπονημένο διήμερο σε όλη την εβδομάδα. Δηλαδή μεσοβδόμαδα καθόμαστε. Σαββατοκύριακο δουλεύουμε. Και πηγαίνουν οι εφημερίδες, πηγαίνουμε στα μάτς. Να μην βλέπεις καν την αγαπημένη σου ομάδα. Και γιατί αυτό. Γιατί θα κάνεις κάποιο άλλο ρεπορτάζ. Μπορεί να μην βλέπεις. Μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά έτσι. Θα είναι η δουλειά σου. Μπορεί να μας στείλουν εμάς να περιγράψουμε τον τελικό του κυπέλλου του ΠΑΟΚ. Ο Αλφα. Την είπαμε την ιστορία, ναι, εντάξει. Όντως, πραγματικά. Δηλαδή, ρε, κοντομινά. Κοντομινά. Τα ασπρόμαυρα ποτάμια υπάρχει έτσι, στο έτσι. YouTube, αλλιώς δεν θα το έλεγα. Έτσι. Το ασπρόμαυρο ποτάμι ήταν, ποτάμι. Εντάξει, απλά στέρεψε. Λοιπόν, εδώ είναι την πάροδο των ετών. Λοιπόν. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι εδώ. Τώρα που έχουμε στη βράση κολλάει το σίδερο, τώρα που τους έχουμε εδώ ζεστούς. Θα σας τα πούν όλα, αλήθεια. Το new entry. Πού είναι το new entry, κρύφτηκε. Πού είναι το new entry. Έλα πού είσαι εσύ, έλα εδώ. Έλα. Εσύ έλειπε τόση ώρα. Λοιπόν. Έλα, πε. Πώ σε λένε καταρχήν. Τέσσερα κορίτσια βλέπετε εδώ στην τέσσερα αγώ. Κορίτσια πολύ έχουμε. Καλό. Πολύ καλό. Δύο, πολύ τέσσερα. Καλό. Έξι αγόρια. Έλα, Ανδριάνομε. Αν ένα ρεπόρτερ ναι. Του δώσει ένα θέμα που δεν τον εκφράζει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψει γι' αυτό κάτι. Ωραίο. Αν του δώσει ένα θέμα που δεν τον εκφράζει. Ναι, πρέπει να γράψει. Δεν υπάρχει δεν τον εκφράσει. Δεν υπάρχει δεν τον εκφράσει. Θα το κάνεις. Θα πρέπει να το κάνεις και να το κάνεις και καλά. Θα το κάνεις καλά. Γιατί αν κάνεις κάτι καλά που δεν σε εκφράζει, τότε σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ καλή στη δουλειά σου. Φαντάσου πόσο καλά θα κάνεις κάτι που σου αρέσει, που σε εκφράζει. Θα το κάνεις. Ναι. Θα συζητήσεις με τον εξυντάκτη σου τις διαφωνίες σου,
ότι να ξέρεις. Αλλά θα το κάνεις. Δεν νιώθω και πολύ καλά κτλ. Αλλά θα σε πείσει. Ακόμη και με αυστηρότητα καμιά φορά. Να το κάνεις και οφείλεις να το κάνεις. Θα ψάξεις τις πηγές σου. Θα... Εγώ σου είπα στην εφημερίδα μου ότι θέλω αυτό. Ένα φίλο μα τα λέγεται. Είπαμε. Ό,τι βάζει σε όριο προσωπικά ο καθένα. Είχε, ναι. Λοιπόν. Άλλη, Ραφαηλία, δεν έκανε καμιά ερώτηση. Τι θα γίνει. Ναι. Καλησπέρα. Καλώ τη Ραφαηλία. Έλα, πε τα μα. Να σκεφτώ τώρα μία ερώτηση. Ναι, να σκεφτεί. Ποιο είναι για εσά το μέλλον στην αθλητική δημοσιογραφία, δηλαδή που βλέπετε να κινούνται τα πράγματα. Ωραίο. Καταρχήν δεν είναι ακριβώ αθλητική. Είναι, έχει γίνει λίγο πιο γενική. Και ειδικά εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη, μόνο αθλητική δημοσιογραφία δεν κάνουμε για κάποια χρόνια. Δηλαδή, κάνουμε οικονομικό ρεπορτάζ. Κάνουμε πολύ δικαστικό ρεπορτάζ. Κάνουμε με άρθρο 44, άρθρο 99, με δικαστήρια του Ηρακλή, με δικαστήρια του Άρη. Γι' αυτό λέμε πρέπει να είναι καταρτισμένοι, γιατί πρέπει να ξέρουν από όλα. Ακριβώς. Δεν είναι μπάλα και μπάσκετ πλέον η αθλητική δημοσιογραφία. Ίσα-ίσα. Άμα δείτε όλα τα site, γράφουν πολύ λίγο. Γι' αυτό, ας πούμε, ο Σταύρος έχει κάνει ένα site, το οποίο είναι το Repress, το οποίο είναι μόνο για το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά. Δεν έχει την ίδια απήχηση που έχουν τα άλλα τα μέσα τα οποία εργάζεται, τα οποία δεν μιλάνε για ποδόσφαιρο, αλλά μιλάνε για αυτό που είναι έξω από το ποδόσφαιρο. Άρα δεν είναι θέμα αθλητικής δημοσιογραφίας πλέον. Είναι γενική η δημοσιογραφία και πρέπει να, έχετε, να είστε γενικότερα καταρτισμένοι. Γιατί αν δεν ξέρετε τον κανονισμό του VAR, πώς θα γράψετε για το VAR. Αν δεν ξέρετε ποιοι είναι οι κανονισμοί της διαιτησίας, πώς θα γράψετε για τη διαιτησία. Αν δεν ξέρετε ποιοι είναι οι κανονισμοί τη UEFA, πώς θα σχολιάσετε την UEFA. Αλλά μην τους φορτώνεις τώρα. Εντάξει, αυτά μαθαίνονται σιγά σιγά. Δεν μπορούν να τα μάθουν όλα κατευθείαν. Καλά, δεν είπα, ρε φίλε. Εννοείται ότι αν κάνει κάποιο αθλητή μια προσφυγή, θα ανοίξει τον αθλητικό κανονισμό και θα διαβάσει. Περιορίστηκαν οι εγγραφές στο ΙΕΚ δημοσιογραφία. Ναι, δεν μαθαίνονται όλα κατευθείαν. Εγώ θα πάρω. Το έναυσα, δηλαδή μου το έδωσε με αυτό που είπε, Χρύσανθε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και τους τρεις, έτσι έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί. Πιστεύετε ότι γίνεται δημοσιογράφος κάποιος επειδή κάθεται δίπλα σε κάποιον άλλον και έτσι μπορεί να γίνει δημοσιογράφος? Και για να το πω χαριτολογώντας, πάω εγώ 10 χρόνια στα μπουζούκια, έμαθα να παίζω μπουζούκι. Όχι, αλλά μπορείς να ακούσεις τον καλό του μπουζούκι. Ναι, εντάξει, άλλο μπορώ να τον διακρίνω. Να τραγουδήσεις ενδεχομένως να μην μπορείς. Όμως θα γίνω έτσι δημοσιογράφος, ξέρετε γιατί το ρωτώ αυτό. Γιατί υπάρχει, νομίζω, στο ευρύ κοινό, ελπίζω όχι πια, αλλά υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η αίσθηση ότι έλα μωρέ τώρα δημοσιογράφοι. Κάθεστε μπροστά σε μια οθόνη, κάνετε copy-paste και τελείωσε. Ναι, δεν είναι, είναι αυτό, να το πούμε λίγο. Υπάρχει και μια τέτοια μορφή δημοσιογράφηση εντός εισαγωγικών. Υπάρχει. Η διεκπεραιωτική. Θα κάτσει και κάποιος, θα κάνει αυτή τη δουλειά, τη διεκπαιρεωτική. Αλλά. Η λεγόμενη ροή ή παραγωγή. Η ροή, ωραία. Θα έχει ένα συγκεκριμένο ενδεχομένως μικρό ποσό να λαμβάνει κτλ. Και θα είναι ο πρώτος αναλώσιμος. Είναι ο πρώτος που όταν υπάρχει πρόβλημα θα φύγει. Εντάξει. Δεν γίνεσαι όμως. Δεν νομίζω ότι και εγώ και ο Κώστας και ο Στέργιος. Εντάξει, λίγα λιγότερα χρόνια ο Στέργιος από μένα και τον Κώστα. Είναι και πιο μικρός ηλικία. Πόσο είσαι τώρα που το λέμε. 40. 40 είσαι. 40. Εγώ νόμιζα σε 30. Που μοιάζει για 30. Ναι, ρε φίλε. 32. Πιο μικρός είχα. 40 είσαι. Ναι. Να τα κατοστήσεις. Μικροδείχνεις τέτοιο. Να τα κατοστήσεις. Λοιπόν. Χρόνια πολλά. Εντάξει. Ο ένας 42 και ο Κώστας είναι 50. 45. Α, εντάξει, μπερδεύτηκα. Λοιπόν. 46. Κοντά. 47. Παρατρία. 46 παρά 3 μήνες. Λοιπόν. Το θέμα είναι να δουλεύεις συνεχώς και να βελτιώνεσαι. Και ο δημοσιογράφος συνεχώς βελτιώνεται και κάθε μέρα μαθαίνει. Δηλαδή δεν είναι όντως κλισέ αυτό. Κάθε μέρα και ειδικά με τις αλλαγές που πριν, και εγώ και ο Κώστας, ήμασταν εφημεριδάδες. Εκεί με υπεύθυνη ύλη ήμασταν. Μεγαλώσαμε στην εφημερίδα. Το καλύτερο είναι η εφημερίδα. Και είναι το πιο καλό για τη δημοσιογραφία, αλλά πλέον. Τι παιδιά, τώρα συγγνώμη. Πεθαίνουν οι εφημερίδες όμως. Δεν είπα. Η εφημερίδα τώρα είναι μόνο εβδομαδία. Πεθαίνουν λόγω της εξάπλωσης του ίντερνετ. Το διαδίκτυο έχει καταστρέψει πολύ. Η εφημερίδα είναι κάτι διαφορετικό. Η δημοσιογραφία. Γιατί ο καθένας μπορεί Ελλάδα, να πάρει το κινητό. Στην Ελλάδα, Κώστα. Στο εξωτερικό στρέφεται ξανά ο κόσμος στις εφημερίδες και οι νέοι άνθρωποι. Ναι, αλλά για διαφορετικό λόγο. Όχι για την είδηση πλέον, για την άποψη, αυτό που σου έλεγα. Έχουν ευθύνες και οι εφημερίδες. Φυσικά έχουν ευθύνη, εννοείται. Πήγαν τα έξοδά τους στο μηδέν, διώξαν κόσμο, μειώσαν τα φύλλα τους και το προϊόν που πουλάνε δεν είναι το ίδιο. Δεν ήξεραν οι εφημερίδες, Στέργιο, τη λέλαπα αυτήν πώς να τη διαχειριστούν. Το ίντερνετ. Ούτε ξέρουν οι ελληνικές. Γιατί τι ξέρουμε στην Ελλάδα να το διαχειριζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Τη λέλαπα το social media και τη υπερπληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν ήξεραν οι εφημερίδες και οι παλιοί κυρίως δημοσιογράφοι που έκαναν κουμάντο τότε, γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν καταρτισμένοι τεχνολογικά. Του έλεγε, ας πούμε, μα το Facebook
Κλείστε το Facebook. Κλείστε το Facebook. Μας έλεγε ένας φίλος μας. Λοιπόν. Μας στο Facebook βγαίνουν όλες οι ειδήσεις νέων. Αυτός ο φίλος πια του έχει μείνει. Μα όχι, όλοι το λέγανε. Μα ήταν φίλε. Όλοι το λέγανε. Να σου πω κάτι, επειδή λέμε τώρα. Οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη της δικιάς μας της γενιάς με τον Πετρουλάκη μεγαλώσανε, παιδιά. Εκτός αν υπήρχε κάτι. Τα παιδιά μπορεί να μην τον ξέρουν τον Νίκο τώρα. Αλλά όταν πηγαίναμε εμείς και ήμασταν 18, 19, 20 χρονών, ακούγαμε τρίτο ημίχρονο. Και το πρωί αναορφανή του Ξανατσαλτίδη. Ναι, πες τα γόρι μου. Και θύρα 955 με Κώστα Κούση. Θύρα 955. Έτσι. Μα αυτό είναι. Είναι σημείο τη. Όπως να σου πω κάτι, αν ρωτήσει τον Νίκο, θα σου πει για τον λογοθέτη και τον. Με το Σαράντι Πανταζή. Και το Σαράντι και τα λοιπά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα σου λένε τα παιδιά τα Παοξάκια για τον Σταύρο Κόλκα. Σκέψου που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πέταξε το φωτάκι. Στου νέου συναδέρφου και στι εφημερίδε που εργαζόμουν είναι ότι να φύγουν από το γραφείο. Ναι, δουλειά γραφείου, αλλά από τη στιγμή που όλοι σχεδόν δίνουν μεγάλο εύρος για να δουλέψεις, κανείς δεν σε περιορίζει. Σου λέει θα κάνεις β' εθνική. Δεν σου λέει θα κάνεις. Βγείτε από το γραφείο, κάντε μια συνέντευξη, πάντε σε ένα γήπεδο, κάντε ένα ρεπορτάζ. Μην... Φέρτε θέματα. Μην αναλώνεστε μόνο στο γραφείο. Πάω η ώρα 4, φεύγω 9. Τι έχουν τα site αυτά, φεύγω. Είναι αυτό που είπε ο Χρήστανθος. Είσαι ο πρώτος αναλώσιμος και δεν θα θυμάται κανένας τι έχεις κάνει. Έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν βρέξεις και μην περιμένετε να τα πόδια σου, δεν θα πιάσεις ψάρια. Μάλιστα, αέρα, καλό. Απόλωνα, στην προπόνηση πάντα γίνεται το καλύτερο ρεπορτάζ. Εμείς κάποτε το κάναμε στο γήπεδο. Δεν μας αφήνεται όμως, φίλε. Τώρα περιμένουν όλοι το γραφείο τύπου. Το Viber. Να στείλει, ας πούμε, την ενημέρωση. Ότι προπονήθηκε η ομάδα κανονικά και δεν υπάρχουν τραυματίες. Και λένε μετά από όπου τι θα γράψουν. Εντάξει, το ρεπορτάζ όμως είναι να πάρεις τον ποδοσφαιριστή και να σου πει τι έγινε. Να πάρεις τον γιατρό. Να πας εκεί. Και μετά να σου πούνε λοιπόν γιατί. Δεν σε αφήνουν να πας εκεί. Αλλάξαν τα πλέον τα πράγματα. Λοιπόν, και επειδή φέτος κάνουμε με τα συγκεκριμένα παιδιά, κάνουμε τα ίδια ρεπορτάζ. Ήδη ρεπορτάζ, δεν είναι μόνο το αθλητικό ρεπορτάζ. Απλώς μιλάμε και για τα άλλα. Τώρα πάλι μου δώσατε την καλύτερη πάσα. Το ρεπορτάζ δεν γίνεται από το, από το γραφείο. Δεν γίνεται, παιδιά. Από πού γίνεται το ρεπορτάζ? Σας το λέω, από πέρυσι το λέμε. Δεν γίνεται μόνο να είσαι σε μια καρκλίτσα και να πιστεύεις ότι. Εγώ είμαι αιρετικός και λέω ότι γίνεται και από το γραφείο. Δεν γίνεται. Αρκεί να ξέρεις ποιον θα πάρεις τηλέφωνο. Είπες και από το γραφείο, Και από το γραφείο. Δεν γίνεται να είσαι μόνο στο γραφείο. Ναι, γιατί αν δεν είσαι στο γήπεδο να το δεις με τα ματάκια σου. Θα βασιστεί σε αυτό που θα σου μεταφέρουν. Κάτσε έξω από το γήπεδο, Χρήστατε, και θα το πετύχει στον παίκτη και από τον τρόπο που θα σου μιλήσει. Έτσι. Κώστα, ο παίκτη μου στέλνει μήνυμα μόλι φέγε την προπόνηση. Ναι, αυτό το μήνυμα. Καλά, σε σένα στέλνει που είσαι 20 χρόνια. Το απρόσωπο. Τώρα όχι. Σε αυτόν που έχει αναπτύξει σχέσει. Εγώ σε πληροφορώ ότι δεν έχω τις τόσο καλές σχέσει με τους ποδοσφαιριστές του Άρη αυτή τη στιγμή όσο έχει ο Νίκο, ο οποίο είναι ο ρεπόρτερ μου στο site. Είναι με αυτόν που αναπτύσσει σχέσεις. Αυτό κερδίζεται από την διαπροσωπική επαφή. Από βέβαια. Αυτό δεν κερδίζει το γραφείο. Σε γνωρίζει. Δεν μπορεί να καθίσει. Αποκτάει κοιότητα μαζί σου. Σωστό. Σε βλέπει κάθε μέρα και σου λέει. Εντάξει, θα του πω και μια κουβέντα παραπάνω. Ωραία, και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όποιος έχει καθίσει στις δάφνες του γρήγορα αποκαθιλώθηκε. Αν εγώ είμαι. Πολύ ωραία στα τάκια. Γι' αυτό την είχα στο ραδιόφωνο. Ξέρεις, τα έλεγε από τότε καλά, πετυχημένα. Λοιπόν, θα πάμε στο break τον μία. Θα είστε μετά μαζί μας ή θέλετε να φύγετε, βαρεθήκατε, θέλετε να πάτε για καφέ? Θα πρέπει να τους πούμε και λίγο και ραδιοφωνικά. Ούτε ένας δεν είπε όχι όμως. Καταλαβαίνεις για ότι... Για καφέ θέλουν να πάνε. Είναι όλοι στη φάση του θέλουν να πάω για καφέ. Φυσικά εσύ ψηλέ, τι γίνεται. Με το ψηλό κόλλησες λοιπόν. Επίσης θα πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να έχουν το καλώς εννοούμενο θράσος. Να το. Την προσωπικό. Προσωποποιημένο. Ήτανε τότε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δηλαδή, εμείς πηγαίναμε και μιλούσαμε σε κολοσσούς και λέγαμε, ο Ροναλντίνιο. Στο Δέλα. Ναι, πήγαινε μίλα, έλεγε, φέρουμε μια συνέντευξη του Τότι. Και λέγαμε, τον Τότι, πού να πάω. Αλλά πηγαίνεις εκεί και βλέπεις ότι οι περισσότεροι. Ο Γιάννης Χατζιωαννίδης. Βλέπεις ότι οι περισσότεροι σου μιλούν, οι αθλητές δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή... Είναι ο τρόπος που θα προσεγγίσεις, ναι, με ευγένεια, με σεβασμό. Με σεβασμό, όχι να πας. Έλα εδώ να μιλήσεις ή να του χώνεις το μαρκούτσι στη... Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Κώστας. Σεβασμός. Μία από τις πρώτες συνεντεύξεις του Ιβάν Σαββίδη. Οπα. Τις πήρε νεαρός δημοσιογράφος στα πρώτα του βήματα. Εγώ το 6. Όχι. Άσε Κώστα. Ο Γιάννης Καζιώνης. Τα ποντιακά τότε που... Πριν ασχοληθεί. Ο οποίος πήγε σε γάμο της οικογένειας Σαββίδη. Στο πρόχωμα. Α, δεν ξέρω, στο πρόχωμα. Εγώ στο πρόχωμα πήγα. Κάθισε σε ένα τραπέζι, έγινε γκάιντα γιατί πιες και πιες. Δεν μπορεί να πεις και όχι. Και πήρε συνέντευξη Βρεστέριο έτσι. Εμπειρία έγινε. Πήγε μία φορά στον κύριο Σαββίδη. Πρόεδρε, αυτά τον είπε σε λίγο. Σε τι γλώσσα, στα ρώσικα. Στα ποντιακά. Μιλάει, μια χαρά είναι ο Ιωάννης. Στα ποντιακά. Είναι δίπλα του πάντα. Συναντηθεί μαζί του. Είναι δίπλα του πάντα. Ήταν τότε η Σοφία, η κυρία Σοφία ήταν. Ποια είναι η Σοφία, Κώστα. Ναι, η Σοφία. Και η. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Και λοιπόν, μία φορά είπαν στον Γιάννη ο Ιβάν σε λίγο. Και η ώρα 3-4 πήγε με τσαμπουκά ο Γιάννης και είπε, πρόεδρε, περιμένω τόσες ώρες.
μου είχε πει μια συνέντευξη. Και έκανε δηλώσει ο Ιβάν Σαββίδης στο Γιάννη Παρασκευαίδη σε ένα γάμο. Εδώ έχει πλεονέκτημα όμως. Παρασκευαίδης. Ξέρει ποντιακά. Είναι πόντιος. Όχι απλά πόντιος. Όχι, είναι ο ορισμός. Λοιπόν, να δει σε λίγο τον Παρασκευαίδη να τον πάρουν να παίξει το κόκκινο ποτάμι. Τον έχει πει ο Ιβάν τώρα, τον έχει κάνει πρόταση. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που μας αφήνατε το στούντιό μας. Για την υπέροχη φιλοξενία. Χαιρόμαστε να βλέπουμε νέα παιδιά. Και το Σταύρο, τον Κόλκα. Τα παιδιά νομίζω ότι το χαρήκανε. Είδαν από κοντά πώς γίνεται. Μια... Καλά, είναι λίγο, είναι λίγο μαζεμένα. Μην είστε μαζεμένοι, είναι τώρα εντάξει. Λίγο μαζεμένα. Αλλά και εγώ εκ μέρους του EX Ινδου θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί αμέσως δεχθήκατε την πρόσκληση. Παρακάλεσα, λίγο να εντάξει. Ναι. Μην με αναγκαστείτε τα μηνύματα. Χρήσατε, σε παρακαλώ. Έχουμε μηνύματα, αλλάζουμε. Και, αλλάζουμε και φωτογραφίες έχουμε, Κώστα μου. Θα τη βάλω σε λίγο να δείτε. Επιφυλασσόμεθα τα πρώτα ρεπορτάζ να τα δώσουμε σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε. Λοιπόν, πάμε σε break. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια, 10 φακελάκια έδωσα. Και 10 φακελάκια και συνάλμπουμ. Συνάλμπουμ έδωσα. Και άλμπουμ. Τη Σούπερ Λίγκας. FM Γενοάρης ονοματεπώνυμο στο 54526. FM Τάπες ονοματεπώνυμο για είχε μαζί. Τη Σούπερ Λίγκας. Τάπες και Άρης να μπείτε στις και στις δύο κληρώσεις. Έτσι. DK Toys προσφέρουν, έχει αποκλειστική συνεργασία με τη Super League. Οπότε στείλτε τα μηνυματάκια σας για να κερδίσετε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Στην Τρόικα σήμερα, μετά την ωραία επίσκεψη των παιδιών από το ΙΕΚ Αθλητισμός στη Σύνδου. Πραγματικά μερικές ώρες προβληματίζεσαι και λες αυτά τα παιδιά με τόση, ας πούμε, με τόσο ενθουσιασμό που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι και να έχεις περάσει εσύ Στέργιο με όλα όσα έχεις περάσει, εσύ ο επαγγελματίας δημοσιογράφος εννοώ, εν έτη 2019, και τι να τους πεις τώρα, ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Εντάξει, δεν μπορείς να τα αποθαρρύνεις όμως εντελώς. Ναι, έχουν ένα ενθουσιασμό και αλλά... πάρα πολλά παιδιά θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Και γι' αυτό υπάρχει πληθώρα site κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, πρέπει να κάνεις διαφορά. Και πρέπει να έχεις γερό στο μάχη γενικότερα όταν ξεκινάς μια καριέρα. Τα παιδιά Στέργιο βλέπουν από την τηλεόραση και νομίζουν ότι είναι κάτι εύκολο, προσοδοφόρο, γκλάμουρ. Λαμπερό, ναι. Ναι, λαμπερό και προσελκύονται από αυτό. Σου λέει, μπορεί ο Λιάγκας. Τον λέω επειδή τον βλέπω το φίλο απέναντι τώρα, όχι τίποτα άλλο. Μπορεί ο Κούσης, ο Αναστασιάδης, ο Τσαλτίδης, ο οποιοσδήποτε. Η Ελίνα. Ναι, η Ελίνα Δρούγκα. Λοιπόν, και δεν μπορώ εγώ, ή τέλος πάντων θα μπορέσω. Ή μ' αρέσει ο αθλητισμός, μ' αρέσει το μπάσκετ, και γιατί να μην γίνω, ας πούμε, να παραμείνω κοντά στον αθλητισμό. Η κουβέντα είναι μεγάλη. Είπαμε, τα παιδιά πρέπει να έχουν αντοχές και από εκεί και πέρα. Όχι μόνο στην δημοσιογραφία. Σε όλα τα επαγγέλματα. Πλέον είναι τα πράγματα δύσκολα. Σε όλα τα επαγγέλματα. Καλά, στη χώρα μας εννοείται. Απλά θέλω αν να πω ότι... βλέπω στα τουριστικά και μπαρίστα και τα λοιπά, αλλά από εκεί πέρα... Μπαρίστας τώρα... φίλε, και όμως, έχει η κάτι τέχνη του κάθε, καφέ. Η κάθε γειτονιά έχει 10 μαγαζιά. Μπαρίστας ήταν και ο Κώστας κάποια στιγμή. Έχει φύση εποχή στην νύχτη της Θεσσαλονίκης. Τότε δεν είχαμε όμως μηχανές καφέ και τα λοιπά. Τώρα ακόμα και αυτό είναι πολύ καταρτισμένο για να γίνει. Σε πει κάτι ιστορίες, φίλε, με το νερό που πήγαινε... Άσε. Σου έχει πει. Ωραία χρόνια. Μερικές με έχει πει, ναι. Θα γίνω πάλι. Θέλω να γίνω μπαρίστας. Θα γίνεις πάρι. Λοιπόν, χαιρετίσματα. Λοιπόν, δεύτερη ώρα μαζί μας. Ναι. Το Repair Store. Χάλασε η μπαταρία σας, έσπασε η οθόνη. Έχετε θέμα με τη φόρτιση, Κώστα. Α, το τάμπλετ, το τάμπλετ. Κανονίσω. Να το πάω. Ναι, ναι. Να το πας. Το έχω μαζί μου. Θέλετε θήκη, θέλετε προσοχή. Στο Repair Store. Ναι. Εντάξει, θα σου κάνουμε έκπτωση. Θα μου κάνετε. Θα σου κάνουμε, ναι. Τέλεια.
Σε όλους κάνουμε. Θέλετε προστασία, θέλετε κάποια μεμβράνη, θέλετε κάποιο τζαμάκι μπροστά. Θα πάτε στα Repair Store. Βενιζέλου 11 στο κέντρο το πρώτο. Βασιλής Όλγας 140 στη γειτονιά μου το δεύτερο. Και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη το τρίτο. Υπάρχει το repairstore.gr. Pizza Mr. Gold. Βραδιά Champions League και σήμερα. Οπότε ενδείκνεται και έχετε μια καλή αφορμή για να πάρετε πίτσες και μπύρες. 2-3-10-62-85-86 το τηλέφωνο της Pizza Mr. Gold. Και εκεί θα πάω. Εξυπηρετεί από, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογίου 2 στις Οικές. Πάρα πολλές προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ. Τρεις μεγάλες πίτσες μόνο το 12,5 ευρώ. Τρεις μεγάλες τετράγωνες μόνο 16 ευρώ. Ωραίο. Αλλά έχει και μενού σε καθημερινή βάση. Μουσακά, σπαστίκιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα διαφορετικά πιάτα. Και μαζί μας επίσης τη δεύτερη ώρα το Ότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο, πραγματικά ολοκληρωμένο, και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν αφήσετε το δικό σας στο Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρία, σε Σπυρίδων 19 παλιά Συμμαχική Ορεοκάστου το δεύτερο και το τρίτο, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουτανίων στη Θέρμη και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Έχουμε μηνύματα για τα εισιτήρια του Άρη, έχετε ακόμα 3 τέταρτα περίπου, ναι, να μπείτε στην κλήρωση. 15 ευρώ κάνει το εισιτήριο, παιδιά. 15 ευρώ. Σε όλες. Στο πέταλο. Στην άλλη κάνει 20. 15 ευρώ, βέβαια τα 5 ευρώ να πω. Να πω εδώ αυτό την παρέμβαση. Το πούμε. Πες το διαγωνισμό. FM και Νοάρης, ονοματεπώνυμο στο 54526 και για τα 10 φακελάκια με τις τάπες της Super League και το άλμπουμ. Για έναν τυχερό σήμερα, FM κενό τάπες, ονοματεπώνυμο επίσης στο 545-26. Είναι κάτι σημαντικό το οποίο κάνει η ΠΑΕ Άρης. Είναι κάτι νύχτες μοναξιάς, νομίζω θα πει. Πολύ καλό. Το βάλω. Αντώνης Ρέμος. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση του κυρίου Καρυπίδη, ο οποίος λέει ότι στα πέταλα που κάνει 15 λοιπόν ευρώ το εισιτήριο, μάλιστα, το 5 ευρώ το θεωρητικά έξτρα, γιατί συνήθως και κάνει 10 ευρώ, ας πούμε, έτσι, σε κάποια μάτσα. Βέβαια, η πολιτική της ΠΑΕ Άρης φέτος ήταν να είναι 15 στα παιχνίδια και, ωραία, το είχε πει αυτό σε σχέση με τα διαρκείας. Τέλος πάντων, με επαναλαμβανόμαστε. Τέλος πάντων, τα 5 ευρώ από το εισιτήριο που θα είναι στα πέταλα, στην 1 και 3, από όσα εισιτήρια κοπούν, θα πάνε ως ενίσχυση στο μπάσκετ. Είναι μια κίνηση θετική. Αυτό το οποίο λέει ο Καρυπίδης είναι ότι είναι ένας και αδιαίρετος ο Άρης και πρέπει να σταθούμε δίπλα στο μπάσκετ. Και αφού έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα, το πράττουμε. Με το 5 ευρώ λοιπόν από κάθε εισιτήριο που θα κοπεί στη θύρα 1 και στη θύρα 3, όσα κοπούν αυτά, να πηγαίνουν στο μπάσκετ. Εδώ είναι και πάλι ο λαός, δηλαδή, η θέση του κόσμου να πάει. Δεν είναι εδώ ο λαός, γιατί τα λεφτά αυτά ο λαός Κώστα θα πάει έτσι κι αλλιώς να δει το ποδόσφαιρο. Θα το, ναι, δώσει. Θα δίνει 10. Δεν θα δίνει 10, 15 κάνει το εισιτήριο από εξ αρχής. 15. Ναι. 15. Οπότε, ναι, αφού έβγαλε μπράβο στον Καρυπίδη. Ναι, αφού έβγαλε το 15άρι, σου λέει, ορίστε, σας δίνω και ένα κίνητρο όσους θέλετε, ελάτε να δείτε το ποδόσφαιρο. Εγώ, να ξέρετε, το 5 ευρώ από τα 15 θα τα δώσω στο μπάσκετ. Και από τα 10 δεν μένουν στον Άρη. Ωραίος. Τα 10. Τα 7 από τα 10 μετά πάνε δεξιά-αριστερά. Τα 3 θα μείνουν. Όχι τα 3 του. Τα 3 από τα 15 έτσι θα μείνουν στην ΠΑΕ. 7 θα πάνε στις αστυνομίες, στα υπέρ, στις εφορίες, στο ένα στο άλλο. Και τα 5 θα πάνε στο μπάσκετ. Ωραίος. Αυτή είναι η αναλογία και είναι μια κίνηση που μπράβο στην ΠΑΕ Άρη, στον κύριο Καρυπίδη, που το κάνει για να βοηθήσει την ομάδα μπάσκετ. Στη μεταφορά λίγο του χρημάτων μια προσοχή. Έχουμε τους διαιτητές, έχουμε διαιτητές Κρίσταν και Κώστα για τη Super League. Φίλα, είναι πολύ κλέφτες στο έτσι, κλέφτες έξω και κλέβουν τα χρήματα, τα νόμιμα που βγάζουν οι ομάδες. Security, φίλε, δεν πάνε να είναι, δεν θα έρθει στρατός κλεφτών. Δεν το, τι? Στη ζωή πρέπει να προφυλάσσετε. Ναι, φίλε, δεν το υπολόγιζα. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, υπάρχει έρευνα από την αστυνομία. Ω, για πες! Δέκατη αγωνιστική. Τι είναι, Κρίσταθε? Για πες ποιος είναι. Κάτσε να δω αν έπιασα το όφι ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Βόλος Πανετολικός. Τζοβάρας Γιώργιος Φθιώτιδας. Τζοβάρας. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Άρης Ολυμπιακός. Λοιπόν. Βόλος Πανετολικός. Όφι ΠΑΟΚ. Βόλος Πανετολικός, φίλε, το βλέπω διπλό, να ξέρεις, το ματσάκι. Αχιλέα. Ναι. Ο Αχιλέας έχει 5 διαδοχές ήττες. Και μία 6. Και φεύγει ο προπονητής. Ναι. Πάμε παρακάτω. Φεύγει. Άμα χάσει. Εγώ θα έπαιζα άσο το Βόλο. Εντάξει. Σήμερα Τετάρτη, δεν ξέρω μέχρι τι θα το σκεφτώ. Λοιπόν, όχι, πάω. Αθανάσιο Τζίλος Λάρισας. Φιλέ, αποθέωσε με. Αποθέωσε με. Το είπα χθες. Το είπε, ναι, το είπε. Το είπα χθες. Το είπε, όντως. Το είπα χθες.
Το είπα χθες. Ξανά. Τον αγαπημένο σας διαιτητή. Ναι, ναι, το είπε. Περέιρα. Το είπε. Αποθέωση Χρήστατο Τσαλτίδη. Το είπε. Μάλιστα. Τζίλο, είπα χθες εκεί που κάνεις επεμβάλλοντα για 10 λεπτά μπήκα στο στούντιο. Και σας είπα, τζίλο θα βάλουμε. Ω, τι ζούμε, ρε παιδί. Άρα, το παραδέχεσαι. Ναι, ναι, το είπε. Το είπε. Σε ενδιαφέρει ο διαιτητής του Άρη. Στέργιο, ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο χώρο της διαιτησίας. Και όπως είδες, από τις προβλέψεις μου το βρήκα. Όπως είπα Σιδηρόπουλος πριν το ΠΑΟΚ Άρης, όπως είπα Τζίλος τώρα, μπαίνουν οι διαιτητές που θέλει ο ΠΑΟΚ. Είναι εμφανέστατο ότι είναι ο διαιτητής που ο οποίος το ξεφωνεί, το άσπρο πόλο Ολυμπιακός και είναι σημαία όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, μπαίνει αυτός που είναι ο αρεστός σε εσάς. Εσύ πες ότι είναι αρεστός. Αν έμπαινε ο Τζοβάρας, θα σου λέγα είναι ο διαιτητής που είναι αρεστός στον Ολυμπιακό. Ο Τζίλος είναι ο διαιτητής που αποθεώνεται πλέον και πάνω από τον Σιδηρόπουλο. Και τον Σιδηρόπουλο δεν ξεφωνίζεται. Ο Βάρ δεν ήταν ο Τζίλος του Τούτ. Ωραία. Εντάξει. Νομίζω ότι ήταν και πέρυσι, πρόπερσι. Στο Όφι Άρης ήταν ο Τζίλος πέρσι. Μια χαρά. Και κέρδισα. Όφι Άρης. 1-2. Πάμε. Λοιπόν, Άρης. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν σε διαφέρει. Άρης. Ναι. Κατσικογιάννης Υπήρου. Εντάξει. Με έχει φάξει μια φορά. Βοηθό Καλαμπόκη Τρολοκορνανία. Καλαμπόκη. Καλαμπόκη. Ο Γιάννης. Κωνσταντίνος. Ναι. Δεύτερο βοηθό Αθανάσιο Κόλια Υπήρου. Πάλι Υπήρου του Τάτσι. Του Τάτσι ο Υπήρου. Διαιτητή Βαρ Άγγελο Ευαγγέλου Αθηνών. Ο Ευαγγέλου. Και ο Σαμοήλη. Δεύτερο διαιτητή Βαρ. Σε σένα ποιο είναι. Επόπτε ο Κούλα Χασάν. Πού. Ξάνθη στο Όφι ΠΑΟΚ. Α, Κούλα Χασάν, ναι. Αψόγλου. Ιορδάνης Αθηνών, Φωτιάς είναι ο τέταρτος, Ευάγγελος Μανούχος στο ΒΑΡ, Αργολίδας. Ο Μανούχος είναι αυτός που έπαιξε πάλι ο Ιωάννης Άρης. Ο Σαράς Ετωλοκαρνανίας, ο δεύτερος του ΒΑΡ. Ο και Τζίλος, τα υπόλοιπα, Ξάνθη Πανιώνιος, ναι. Ευστάθιος Γκορτσίλας, Μακεδονίας, Ολυμπιακός Ατρόμητος Εμμανουλής Κουλάς, Θεσσαλίας. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Σιδηρόπουλος. Ποιο? Το παιχνίδι. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Σκουλάς. Μάλιστα. Θεσσαλίας. Ωραία. Στο Βάρο Σιδηρόπουλος. Θα πάει ή δεν έχει εισιτήρια? Τώρα δεν είναι τουριστική περίοδο. Με την κολλητή σου την Χρυσούλα. Πού ήταν αυτή? Τώρα θα είναι στο Βάρ. Εμφανίστηκε. Βάρ, φίλε. Βάρ δεύτερη Βάρ. Θα πάρει 2.000 ο Σιδηρόπουλος. Αυτή δεν ξέρω πόσο είναι ο δεύτερο. 2 παίρνει ο Βάρ, όχι ρε φίλε. Πόσο είναι ο Βάρ? 1,5 παίρνει αυτό που σφυρίζει. 8.000 κάνουν όλοι. Όλοι μαζί είναι 8 χιλιάρικα. 5. Ναι, νομίζω παίρνει 1,5 ο διαιτητής. Θα το δούμε. 1,5 ο διαιτητής και από ένα να παίρνουν οι βοηθοί. 2,5-3,5. Και ένα να παίρνει ο τέταρτος. 4,5. Διαιτητής λογίζεται και ο Βάρ. 4,5, ναι. Αυτό σου λέω. Μέχρι τα 8. Λοιπόν, διαιτητής 2,000. Ναι. 2 παίρνει ο διαιτητής άρα. Ωραία. Βοηθός 1,000, βοηθός 1,000. Τέταρτος 400. Πόσο? 500 ο τέταρτος. Μόνο. Για να σηκώνει τον μπελάκι. 4,5. Παρατηρητής 500. 5 Βαρ 1,000. Να χιλιάρικο παίρνει. Β' Βαρ 500. Άρα 500. Μόνο 5 καλωσαρικά και θα πάρει. Κάτσε Χρυσούλα, άσχημα, ζέστη. Ούτε να τρέξει πάνω κάτω του σιγάκι. Και πού και στην ΕΠΟ. Τώρα είναι στην ΕΠΟ, ε. Εκεί δεν πάνε. Πάει το 500 και μια χαρά. Και ο Βαρίστα χιλιαρικάκι. Τι ωραία, ρε φίλε. Ούτε τρέξιμο για τον ΕΠΟ. Ενώ αυτό που τρέχει παίρνει διάρη. Εντάξει. Τα ακούει λίγο παραπάνω αυτό. Λοιπόν, τι αφήσαμε. Το κυνηγάκι κανένα άνθρωπο. Παναθηναϊκό ΑΕΚ, ο Φιλανδό ο Κιστράνιου. Πάλι μπαίνει τέτοιο. Ναι. Ο 12ος με τον 5ο παίζουν και πάει, μπαίνει ξένος πάλι. Ο Κιστράνιος αυτό κάπου ήταν πέρσι, δεν ήταν σε ένα μάτσο αυτό πέρσι. Μου θυμίζει το όνομα, ναι. Μισό λεπτό, θα σου πω κάπου το βλέπα. Κάπου είχε έρθει, τους ίδιους φαίνουμε. Έχει σφυρίξει αυτό. Ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ έχει σφυρίξει. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Το περσινό. Λοιπόν, τι αφήσαμε. Λάρισα Λαμία, Καραντώνη Σημαθία. Δεν βλέπω πουθενά τον Κομίνη. Το φάγαμε. Πετρόπουλος Κωνσταράς. Τον έφαγε ο Κούλιας. Α, ο Κομίνης βέβαια. Εσύ. Ξάνθη Πανιώνιος. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Κακή άσχημη. Φίλε. Κομίναρος. Αυτά με τους διαιτητές. Και να λέω ο Τζίλος στο Γεντί Κουλέ. Ο Κατσικογιάννης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τι ωραία βέβαια. Πώς τα προβλέπω έτσι αυτά ρε φίλε όμως. Λοιπόν, πάμε στην δισογραφία. Χρήσανθε. Να πω λίγο ότι στις 2 θα είναι στην πλατεία Αγία Σοφία στον πεζόδρομο. Στο πλαίσιο. Γιάννα, όχι. Για καφέ. Συνεργασία του ΠΑΟΚ με εταιρεία ηλεκτρισμού. Ο Βαρέλα και ο Μαουρίσιο. Α, θα πάνε σε εκδήλωση. Σε ένα μάρκετινγκ. Αν έχετε κάποιο παιδάκι, κάποιο ανιψάκι μαζί σα και είστε εκεί στο κέντρο, 2 η ώρα, κοντεύει η ώρα.
θα πάρουν χαρά και τα πιτσιρίκια να βγουν από την με τον Βαρέλα ή τον Μαουρίσιο. Εμείς θέλουμε μπίστες Βαρκεπέλκα, φίλε. Εμείς ποιοι? Εμείς. Οι γονείς. Εμείς οι παοξίδες. Μια χαρά είναι και ο Βαρέλα. Μια χαρά είναι και ο Βαρέλα. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με τους διαιτητές. Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι γνωστοί θα είναι εκτός, δηλαδή θα είναι ο Βαρέλα. Ο Μαουρίσιο. Γι' αυτό πάνε αυτή στην τέτοια. Και φυσικά ο Βέρμπλουμ, που δυστυχώς του ξαναλέω θα κλείσει ένα χρόνο σε λίγο εκτός δράσης. Δεκέμβριο τραυματίστηκε στη Λιβαδιά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αμπέλ Φερέρα. Διαβάζω δεξιά και αριστερά το πρωί θέματα για τον Ζαμπά. Είναι κάτι είδα και εγώ. Έρχεται το μάνατζερ του. Είναι παιδιά, και... η δημοσιογραφία ζαριά. Οπα. Είναι πολύ ευγενική. Πού τα παιδιά να τους τα πούμε κι αυτά. Είναι πολύ ευγενικός ο χαρακτηρισμός μου και τιμητικός για αυτούς. Ναι. Διαβάζω τώρα. Ναι. Στη σελίδα του κυρίου Αλαφούζου. Στη Θεσσαλονίκη είναι από χθες ο μάνατζερ του Λέο Ζαμπά, Λέο Κορνατσίνη. Μάλιστα. Ο εκπρόσωπος του Βραζιλιάνου αλλά και του Ντούγκλας Αγκούστο αναμένεται να έχει συνάντηση με την διοίκηση του ΠΑΟΚ. Ωραίο. Με την οποία θα συζητήσει διάφορα θέματα. Μάλιστα. Ωραία μέχρι εδώ. Αναμένεται. Μεταξύ των οποίων. Καταρχήν, μια ερώτηση. Είναι ο ίδιος που ήταν και πριν. Τι εννοείς? Αυτός είναι ο μάνατζερ που έφερε και τον Ζαμπά στον ΠΑΟΚ. Ναι, ωραία. Κορνατσίνη. Δεν του συμπαθεί πολύ ο Σταύρος. Δικαιολογημένα μάλλον. Ναι. Μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο παραχώρηση του ταλαντούχου Άσου σε κάποια ομάδα σε προσεξηγή μετακρατική περίοδο. Ναι, μάλιστα. Έχω πληροφορία. Δεν αποκλείεται να γίνει και κουβέντα και για πελάτες του, οι οποίοι στο μέλλον μπορεί να απασχολήσουν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί πάει αυτό. Άρα κλείνουμε το ενδεχόμενο να γίνει κουβέντα για τον Ζαμπά, κλείνουμε και το ενδεχόμενο να φέρει κάποιον παίκτη. Εντάξει. Καμία είδηση, παιδιά. Τι να γράψουν όμως εσείς, θέλει. Πώς θα γεμίσουμε. Πώς θα γεμίσουμε, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει. Γιατί δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν θα συζητήσουν για το αν θα φέρει πρόταση. Μπορεί να έχει πρόταση ο. Μπορεί Χρήστα να μην πάει καν στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ποιος? Να συνεδριθούν πού στο Μακεδονία Παλάς. Μπορεί να ήρθε, όχι, μπορεί να ήρθε να δίνει τον Ζαμπά. Για το Σάσα, ξύπνα. Είναι και του Σάσα. Είναι και του Σάσα. Άρα. Εγώ το θέμα δεν το ψάξα. Επέκταση. Δεν το ψάξα. Σάσα στον Άρη. Σάσα στον Πάο. Σάσα στον Πάο. Αλλιώ Σφίνα Πάο και Σάσα. Τι Σφίνα, έχει δύο χρόνια συμβόλαιο. Σφίνα. Τον αγοράζει. Αγοράζει. Αγοράζει Σάσα. Ρωτάει. Ρωτάει ο Πάο. Τα δίνει όλα. Ρώτησε για Σάσα. Εδώ ρώτησε με για Αγωδίν. Για Σάσα μπάστα. Στο Σάσα θα κολλήσουμε. Ρώτησε. Καλό. Ρώτησαν τα μάτια μου. Καλά, αποκλείω. Γιατί ξεφωνήσετε, δεν αποκλείεται να ρώτησε. Ρώτησε, ρε φίλε. Hello, Mr. Αγωδίν, yes. Ok, thank you. How are you? Τρώτε τι κεφαλιέ. How are you? Ok, what about Αγωδίν? Ok, έχω κλείσει στην ύλη. Είναι η μεγαλύτερη δημοσιογραφική πατάτα που έχει γίνει στην πόλη μα τελευταία 20 χρόνια. Ήξερε όλοι οι φίλοι ω ότι ο Αγωδίν από τον Μάρτιο είχε κλείσει την ίντερ. Εντάξει, λεπτομέρεια. Και πάω κρότησε. Σφίνα, πάω και ίντερ. Θα μπορούσε, Ιβάν. Αν τραβεί ο πρόεδρο. Ναι, έχω ξαναδεί. Πεκταράδε έχουν πολύ μεγαλύτερε πατάτε. Τέλο πάντων, εντάξει. Πολύ μεγαλύτερε. Μία από τι μεγαλύτερε. Εντάξει. Πατάτες κάνουμε όλες. Χρήστα, σε δείχνει. Παρπάτες κάνουμε όλες. Τι είναι αυτό, γουρέ, αρκούδα. Φίλε, δεν είναι για αρκούδα, μένα είναι τραγούδα. Λοιπόν. Φίλε, δεν είμαι αρκούδα. Δεν χορεύει, νηστικό αρκούδι. Δεν είσαι, όντως. Μπατατούδι, μπατατούδι. Στον Ερντογάν η απόφαση για την Αγία Σοφιά. Λοιπόν, αφήστε τις τηλεοράσεις τώρα να πούμε ρεπορτάζ. Ναι. Αυτά για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Διαφημίσεις έχουμε, Κώστα. Αυτό, έστω, πάμε εκεί. Κάποιο θέμα, μαθαίνω τα παιδιά από την Κρήτη να ξατλήσουν τα 400 εισιτήρια. Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, έχει πολλούς φίλους ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Τελικά απαγορεύεται, ρε φίλε, η μετακίνηση ή δεν απαγορεύεται, θα μου πει κανείς. Απαγορεύεται η μετακίνηση. Ναι. Όταν είναι Άρης. Και Ηρακλής. Ηρακλής δεν έχει έτσι. Τι λες. Πού θα πας. Στη Λάρισα ο αθλητικός δικαστής. Είδα τον γκολ. Στη Λάρισα ο αθλητικός δικαστής. Το είδες τον γκολ. Το είδα από το κέντρο. Λάρα, Είχε βγει ο τερματοφύλακας στην Εστία. Ναι, φίλε, από κουρούει και κάνει κοντρόλ και σουτάρει κατευθείαν. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα στην εκπομπή, λαϊκίστε μαζί μας. Και να επιστρέψουμε. Ο αθλητικός δικαστής στον Ηρακλή που μας τιμώρησε με 1000 ευρώ πρόστιμο Χρήσανθε. Πού? Στο μπάσκετ στη Λάρισα. 1000 ευρώ μόνο. Που όλο τυχαίο στη Λάρισα στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είχε ολόκληρη πεταλάρα με πανό. Πλήρωσε τα εισιτήρια Κώστα. Είπε ο αθλητικός δικαστής. Γιατί λέει κάνατε, λέει, οργανωμένη μετακίνηση. Καλά σου λέει. Λέει ο δικός μας τι οργανωμένη μετακίνηση. Λέει πήγανε, λέει, με πούλμαν. Πού το ήξερε? Το ήξερε, το είπε η αστυνομία, φίλε. Πήγανε, λέει, με πούλμαν. Καλά είπε. Γιατί πήγες με πούλμαν? Πού λέει ότι απαγορεύεται η μετακίνηση με πούλμαν πουθενά? Το λέει κάπου. Φέτος το λέει κάπου. Σε ένα αθλητικό δίκτυο. Στον μπάσκετ δεν ξέρω, Κώστα. Α, μπράβο.
Γιατί αν το λέει κάπου να μα το πείτε και σε εμά. Δηλαδή οι Παναθηναϊκοί με τι πήγανε όλοι. Με πατίνια. Μήπως υπήρξε απόφαση αστυνομική διεύθυνση Κώστα που κοινοποιήθηκε στην Καέρα και δεν μα το λε. Πώς δεν ξέρει. Τι απόφαση. Για απαγόρευση. Για όχι. Απαγόρευση οργανωμένη μετακίνηση. Καμία, καμία. Στα μέτρα τάξη. Καμία. Δεν έγιναν μέτρα τάξη. Δεν έγιναν μέτρα τάξη. Πολύ ωραία. Και. Τίποτα. Αυτό. Γι' αυτό έφαγε μόνο 1000 ευρώ. Για τη μανούρα που έκανε κατά την είσοδο. 1000 ευρώ έφαγα για υβριστικά κτλ. Αλλά είπε, άρα δεν τιμωρήθηκε σε την οργανωμένη. Και στην κουβέντα. Μη λαϊκίζει. Γιατί κάνατε λέει οργανωμένη μετακίνηση. Ναι, ωραία, έκανε μια ερώτηση κι αυτό. Να ενημερωθεί λοιπόν ο δικαστή. Ναι. Ότι... Ποιο να ενημερωθεί. Τη ΕΟΚ. Του Ισάκη. Του Ισάκη. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσει. Λοιπόν, ναι. Ξαναλέω γιατί υπάρχει συμμετοχή και για τα εισιτήρια του Άρη και για τι τάπε. Δεν θα υπάρχει. FM και Νοάρη ονοματεπώνυμο. Στο 54526, FM κενό τάπες ονοματεπώνυμο στο 54526, θα δώσουμε 10 φακελάκια σήμερα συν το άλμπουμ. Έτσι. Οπότε για τα πιτσιρίκια σας είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο. Okay. Αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, γράψτε και Άρης και τάπες, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλά να ξέρετε ότι είναι 9 με 5 η παραλαβή των δώρων, παιδιά, δεν είναι όπως παλιά, εδώ πέρα τώρα στα νέα γραμμάς γραφεία. 9 με 5 θα πρέπει να έρχεστε εδώ για να τα παραλαμβάνετε τα δώρα σας. Έρχονται το βράδυ, 11 η ώρα. Έρχονται, ό,τι ώρα να είναι, έρχονται τον άλλο. Δευτέρα με Παρασκευή. 9 με 5. Και τους ενημερώνει η Μαρελής, μια χαρά. Αυτό λέω και εγώ για να τα ακούσουν κιόλας. Και με ταυτότητα. Και το λέω κιόλας για να το γράφουν, για να το λένε, γιατί δεν το είπατε. Ναι, σωστά. Το λέω λοιπόν, 9 με 5. Υπάρχει απάντηση Αυγενάκη Βασιλακόπουλου. Θα τα πούμε το διάλειμμα. Έχει δίκιο φυσικά ο Αυγενάκη, φιλέ. 100%. Ποιο έχει δίκιο. Γιατί διέρευσε ότι χάσαμε το προολυμπιακό και τα λοιπά και δεν είχαν ούτε ευρώ πάλι. Τι λες, δεν θα δώσω εγώ λεφτά για να κάνει το μάγκα στο Ηράκλειο. Όχι, όχι. Στο Ηράκλειο θα το κάνει το προολυμπιακό πάλι. Δεν είναι το πρόβλημα το προολυμπιακό. Ποιο είναι, Κώστα. Είναι ότι φεύγει από μετά από 400 χρόνια. Ότι ο φίλο μα κάνει. Θα φύγει έτσι άλλο, παιδιά. Αυτό. Ωραία, αφού θα φύγει, να μην μείνει αντιδράτη. Μα θα μείνει άλλο μετά, θα είναι τα ίδια. Δεν θα μείνει άλλο. Παναγιώτη Γιαννάκη for president. Έγινε. Καλά. Στον επόμενο. Τι καλά. Πάμε στι διαφημίσει. Αμα δεν συμφώνησε. Πάμε. Γιατί να μην ξεφύγει. Λευτέρη Κακιούση. Ο Λεκάνε. Στηρίζω. Χρήστο Τσέκο. Στηρίζω. Κόσι Λεβαράκη. Να που είναι και ελεύθερο τώρα. Συνεχίζουμε, πάμε για το τελευταίο τέταρτο πλέον. 10 λεπτά ακόμα, παιδιά, να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο δώρα σήμερα. Δύο εισιτήρια για το Άρης Αστέρας Τρίπολης, Κυριακή στις 3 στο Κλειάνης Βικελίδης, FM και ο Άρης ονοματεπώνυμο στο 54526 και 10 φακελάκια με 3 μεταλλικές τάπες παιχτών της Super League στο καθένα, δηλαδή 30 τάπες, συν το άλμπουμ, αν έχετε κάποιο πιτσιρίκι, ή και για εσάς αν θέλετε, αν είστε συλλέκτης. FM κενό τάπες, ονοματεπώνυμο στο 54526. Αν θέλετε και να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, γράψτε και τάπες και Άρης, θα μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Τι λέγαμε, Κώστα, για τον. Λέγαμε για τον μπάσκετ. Έχει δημιουργηθεί έτσι τώρα μια διαμάχη με βάση το αθλητικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε. Το οποίο μεταξύ άλλων. Μάλλον άρθρο σε ένα νομοσχέδιο που αφορά τον αθλητισμό. Δεν είναι νομοσχέδιο ολόκληρο για τον αθλητισμό. Εκεί όπου αναφέρεται ότι οι διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών πρέπει να έχουν συγκεκριμένη θητεία. Όσοι έχουν εκλεγεί δεν μπορούν να εκλεγούν πάνω από δύο φορές. Έχει αναδρομική ισχύ αυτή η διάταξη και δεν μπορεί κάποιος να είναι πάνω από 70 ετών για να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ή πρόεδρος. Γιατί δεν το κάνουν και για τους βουλευτές αυτό το πράγμα. Έλατε. Δύο θητείες. Φωτογραφίζει φυσικά τις ηγεσίες του μπάσκετ και της κολύμβησης αυτή η διάταξη. Είναι μια διάταξη την οποία δεν είναι ο Αυγιανάκης ο πρώτος ο οποίος ήθελε να τη φέρει. Έτσι και ο Βασιλιάδης το είχε πει αυτό, η προηγούμενη κυβέρνηση και άλλοι υπουργοί το προσπάθησαν. Σταμάτησαν όμως όλες οι προσπάθειες αυτές για τον πολύ απλό λόγο ότι μια τέτοια διάταξη είναι αντισυνταγματική. Δεν μπορείς να περιορίσεις έναν Έλληνα πολίτη, όσους ηλικίας και αν είναι, να ασκεί καθήκοντα. Δεν λέμε τώρα αν είναι καλός ή κακός, έτσι. Πέρα από αυτό. Αυτό το κρίνουν αυτοί που τον εκλέγουν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να σταματήσεις έναν Έλληνα πολίτη αν είναι 71 ετών, ας πούμε, π.χ. να οδηγάει στέριο. Έτσι είναι.
και λέμε ότι είναι πρόβλημα και τα λοιπά και τι τους αφήνεται και αυτά. Ναι, και... υπάρχουν και ικανοί ρε φίλοι όμως. Ακριβώς. Το θέμα είναι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να δουν αν κάποιος είναι καλός, σωστός, έχει σώστα φρένα, έχει ανταγωνιστικά. Ο Βασιλακόπουλος, τον οποίο βρίζουμε όλοι, από κάποιον εκλέγεται. Και επειδή λένε πολλοί πώς εκλέγεται και οι εκλογές και τα λοιπά, δεν εκλέχθηκε μία φορά για να πεις ότι επηρεάζει τα σωματεία και τα... Εκλέγεται 30 χρόνια τώρα. Συνέχεια. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος, ας πούμε, θα έλεγε ρε φίλε, δεν τον ψηφίζω. Έχει καταστραφεί το ελληνικό μπάσκετ που λένε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο επίσης αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών. Θυμάστε, Στέργιο, τι έγινε με το ποδόσφαιρο. Ναι. Που λέγαν τα ίδια, να φύγει η διοίκηση κτλ. Και στο τέλος τι έγινε, μας φορτώσαν τους ξένους. Εγώ, Κώστα, καταλαβαίνω χωρίς να είμαι ειδικός, όπως εσείς στο μπάσκετ, ότι παίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Λευτέρης Αυγεννάκης. Και σε αυτόν τον τομέα, όπου ο Ολυμπιακός όλοι γνωρίζουμε ότι έφυγε επειδή έχασε ένα μάτς από τη διαιτησία. Ναι, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ. Έχανε με μεγάλη διαφορά στο ημίχρονο, αν θυμάσαι, από τον Παναθηναϊκό. Και πήγαν στο ημίχρονο, τα παιδιά. Και δεν δώσαν στο Μιλουτίνοφ 3 φάουλ και δεν βγήκαν να παίξουν. Μέχρι τέλους. Ναι, μέχρι τέλους. Μάγκες, η πυριότητα. Λοιπόν, μάγκικα και πυριότητα. Ναι. Παράπονα για τη διαιτησία και τον τρόπο που λειτουργεί, σαφώς και υπάρχουν. Βελτιώσεις, σαφώς και έπρεπε, όχι πρέπει, και έπρεπε να γίνουν. Άλλαξε η ΚΕΔ φέτος. Αλλάξανε πρόσωπα. Ναι. Έφυγε ο Σιμεωνίδης, που έλεγε ο Ολυμπιακός. Μπήκαν άλλοι. Άρα, το θέμα ποιο είναι, όταν παίρνουν τα πρωταθλήματα, είναι εντάξει όλα. Όταν τα χάνουν τα πρωταθλήματα και για δικούς μου λόγους εσωτερικούς, π.χ. δεν πάνε καλά οι δουλειές μου, Στέργιο, λέω εγώ. Ή μαλώνω με τον μπαμπά μου, Στέργιο. Ναι, συμφέρουν και αυτά κόστα. Μαλώνω με τον μπαμπά μου για την περιουσία μας. Και κλείνει την καρδιά ο μπαμπάς. Ναι. Ή τέλος πάντων χάνω. Ή όντως ο άλλος έχει δημιουργήσει ένα εντός εγωγικών κράτος, όπως είχα εγώ στο ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν η αλήθεια έχει όπως πάντα ένα πρόσωπο. Μπορεί το νόμισμα να έχει δύο όψεις. Η αλήθεια πάντως είναι μία. Η ουσία είναι ότι πράγματι πρέπει να υπάρχουν ικανοί στις αθλητικές ομοσπονδίες. Να υπάρχουν άνθρωποι που κεντρίζουν με την προσωπικότητά τους, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να απαγορεύσεις κανέναν να εκλέγεται, έτσι, δεν είναι μόνος του, και να διοικεί. Είναι 70 λέει ετών, εντάξει. Να βάλουμε έναν 45άρι, σαν και εμένα ας πούμε, να δούμε, έχει την εμπειρία, είναι εύκολο να διοικήσεις μια ομοσπονδία, μπορείς ας πούμε να... τρέξεις διάφορα θέματα, γιατί όλοι νομίζουν ότι η ομοσπονδία είναι η εθνική και η διαιτησία. Δεν είναι μόνο έτσι. Τέλος πάντων, μακάρι να βρεθεί λύση. Εμείς είμαστε υπέρ του εξυγχρονισμού. Θα πρέπει και ο Βασιλακόπουλος να δει κάποια πράγματα, εννοείται, από την αρχή. Ήδη τα έχει δει. Ορισμένοι νομίζουν ότι ασχολείται με διαιτησίες κτλ. Δεν ασχολείται ο Βασιλακόπουλος, παιδιά. Αν γίνεται κακό από τη διαιτησία, γίνεται από άλλους, και το κακό με τον Βασιλακόπουλο είναι ότι τους αφήνει και γίνονται αυτά, έτσι. Ότι δηλαδή θα μπορούσε να κάνει τομές. Χωρίς αυτό να μειώνει την ευθύνη του, Έχει ευθύνη, φυσικά. Όταν εγώ σε αφήνω, ας πούμε, και ορίζεις εσύ τον ίδιο διαιτητή στα εντός έδρας παιχνίδια, τους λεγόμενο κομάντο. Τους λεγόμενους κομάντο, άρα. Απλώς εγώ προτείνω, Κώστα, να εφαρμοστεί αυτό το πολύ ωραίο μέτρο και στους βουλευτές. Να μην έχουμε. Ρε φίλε, να φύγει και να έρθει ο Παπαλουκάς. Πιστεύουν όλοι ότι θα διορθωθεί η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ κατευθείαν. Λοιπόν, θα μείνουμε στο μπάσκετ. Θα έχουμε έτσι μια κουβέντα με τον αρμόδιο σε θέματα μπασκετικού ΠΑΟΚ, τον Νίκο Μοσχοβίτη. Να μας πει λίγο τι έγινε και τι δεν έγινε χθες στη Γαλλία, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Περιμέναμε τόσο καλή εικόνα από τον ΠΑΟΚ? Σε τέτοιο βαθμό όχι, τουλάχιστον θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω για σένα. Ήταν αλήθεια ότι θα διεκδικεί το παιχνίδι μέχρι το τέλος, ούτε και εγώ το περιμένω, ότι... Νομίζω ότι υπήρχε μια έτσι αισιοδοξία για συνέχεια της βελτιωμένης εικόνας, υπήρχε. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος διεκδικούσε το μάτι, ήταν κάτι που και εγώ, από την αλήθεια, δεν το περίμενα. Στη λογική ότι αντιμετώπιζε μια ομάδα που παίζει σε άλλο τέμπο από αυτό. Έχει χάσει μόνο με τον Βιλερμπάν σε όλες τις διοργανώσεις σε Γαλλία και Τέμπερλιν, δηλαδή στο ξεκίνημα της σεζόν, και σίγουρα είναι πιο ποιοτική από αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις τηρουμένων των αναλογιών. Χθες στο παιχνίδι με την Τιζόν, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αυτός έλεγχε το τέμπο και το ρυθμό, και γι' αυτό το λόγο κιόλας ως το τέλος διεκδικούσε το μάτς. Στο τέλος νομίζω ότι το έχασε με έναν τρόπο πολύ φθηνό, στην ελευθερία τρία τρέποντα με ένα πολύ καλό σκόρερ, όπως είναι ο Χόλστον, παρότι είναι μόλις 1,67. Τι έβαλε αυτός?
και τα τρία ήταν σου που του τα έδωσε νομίζω πάω κάπως. Θέλω να πω ότι okay, δέχτηκε το ένα, δέχτηκε το δεύτερο, δέχτηκε το τρίτο, δηλαδή έπρεπε κάπου στο δεύτερο τρίτο να υπάρχει καλύτερη αμυντική αντίδραση. Εσερί στο τέλος τώρα, ναι, τρία ο ίδιος. Από το ίδιο σημείο, με ένα απλό πικενόλ χωρίς δηλαδή να είναι κάποιο φοβερή κίνηση. Τέλος πάντων, okay, μπήκανε, τελείωσε. 76 όλα ήταν το παιχνίδι, 24 δεύτερο πλούτο τέλος. Έτσι, ναι. Για να πάει 76 όμως έβαλε και πριν. Έτσι, ναι, έβαλε και πριν. 3-72, έκανε το 76-72, έβαλε ο Σαρικόπουλος και 4 πόντους σε φάρισο πάω. Έβαλε το 79-76, ο Λιούις δεν κατάφερε στο τέλος να βάλει και αυτό το τρίποντο για να στείλει το μάτι την παράταση μάλλον. Έγινε να φάω μετά και έγινε το 81-76. Εντάξει. Είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ ότι είναι το δεύτερο βαϊκό παιχνίδι στο οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικός. Και αυτό το χάνει, το πρώτο με την Μπεσίκτας και το χθεσινό. Ο ΠΑΟΚ έτσι λίγος, η παρουσία στην Ευρώπη φέτος, όπως έχω ξαναπεί, έχει γίνει για διάφορους άλλους λόγους πέραν του καθαρά αγωνιστικού. Δηλαδή δεν κυνηγάει ο ΠΑΟΚ κάτι στην Ευρώπη φέτος. Αν τα προηγούμενα χρόνια έβαζε ένα μήνυμο στόχο να προχωρήσει στην επόμενη φάση, φέτος δεν κυνηγάει κάτι στην Ευρώπη. Οπότε μέσα από τα παιχνίδια αυτό θα βελτιωθεί. Εχθές, νομίζω ότι μετά τον ίσως ήταν ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο έδειξε βελτίωση, καλύτερη εικόνα σε αρκετά πράγματα. Και χθες ο ΠΑΟΚ έκανε αρκετά στοχευμένα πράγματα κόντρα σε έναν αντίπαλο που και πιο καλή ατομική ποιότητα έχει και πιο καλή ομαδική ποιότητα έχει. Δεν κατάφερε να τον κερδίσει, το οποίο είναι μεγάλη όθηση, αν κατάφερε να πάρει το ΜΑΤ, δηλαδή και να έρθει η νίκη. Αλλά το καλό είναι ότι στο δεύτερο παιχνίδι που ο Χαρλαμπίδης είναι ο πρόσωπος, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την καλή εικόνα. Το θέμα τη συνεχίσει και το Σάββατο που παίζει με το Διαγόρατο Ρεπινιάνο για το κύπελο. Τι νέα έχουμε, Νίκο, για αυτό το μάτς? Δεν έχουμε θέματα τραυματισμού, έτσι δεν είναι? Όλοι μέσα είναι, τώρα που μιλάμε. Κοίτα, η ομάδα σήμερα επιστρέφει, οπότε ουσιαστικά η προετοιμασία θα ξεκινήσει αύριο, δηλαδή με δύο προπονήσεις θα φύγει για την Αθήνα. Δεν έχει προκύψει κάτι από χθες, αλλά σε κάθε περίπτωση ας επιστρέψει η ομάδα κανονικά, ας ξεκινήσει την προετοιμασία της και να δούμε αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να έχει εγγραφεί. Γενικά πάω και έχει παιδιά που θέλουν λίγη διαχείριση. Ο Μαργαρίτης, ο Σαρικόπουλος, ακόμα και ο Λιούις που είναι ένα παιδί που εδώ και καιρό ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αχιλλοτέμπορο. Είναι λίγο παίχτες που θέλουν λίγο διαχείριση κάπως πιο ειδική όταν έχει παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Η λογική λέει, Νίκο, ότι είναι ένα παιχνίδι που πάω το θέλει πάρα πολύ, γιατί θα πάει στους τέσσερις, έτσι είναι? Κοίτα, είναι από αυτά τα παιχνίδια τα οποία τα κερδίζεις και okay, το κέρδισες και προχωράς και το χάνεις και μπορεί να γίνει πάνω κάτω. Έχει ζήσει ο ΠΑΟΚ ανάλογες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Και αν έχει ζήσει, βέβαια. Το θετικό είναι ότι φέτος, αν υπάρχει κάπου πίεση σε αυτήν την ομάδα, αφήνει το ποτάσμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ασχολείται κανένας άλλος πέρα από τους ίδιους τους παίχτες, τον προπονητή και τους ανθρώπους της διοίκησης ίσως σε κάποια μάτς από το πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό που απασχολείται πάντα είναι η ομάδα να κάνει τις απαραίτητες νίκες, ούτως ώστε να μην έχει οποιαδήποτε περιπέτεια στην Πάστα Λίγκ. Τώρα, οτιδήποτε άλλο μπορεί να έρθει πέρα από αυτό είναι καλοδεχούμενο. Για μένα σε πρώτη φάση στο μάτς του Σαββάτου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συνεχίσει να δείχνει την ίδια καλή εικόνα, την ίδια καλή νοοτροπία και νομίζω ότι αν το κάνει το Σαββάτο θα κερδίσει. Γιατί δεν αντιμετωπίζει την Τζον. Οκ, ο Διαγόρας είναι μια ομάδα που είναι καλή. Ίσως να είναι και μια ομάδα 5α1. Έτσι έχει πολύ εμπειρούς παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Τον Πολυτάρχου, τον Διακόπουλο, τον Καράμπουλα. Είναι μια χαρά ομάδα. Παίζει στο Γάλλο που είναι μια έδρα που δεν είναι και εύκολο γενικά να κερδίσεις. Νομίζω ότι πάω έχει την ίδια νοοτροπία που είχε με τον ίσο, που είχε χθες. Θα κερδίσει. Θα πάρει και την νίκη. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι πιστεύω. Έτσι είναι. Το μάτς του Σαββάτου. Μάλιστα. Μόνο κέρδη δηλαδή από μια ήττα ουσιαστικά και ίσως μια στεναχώρια που χάθηκε το μάτς όπως χάθηκε. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε στο τέλος του αγώνα με την Τζον, ενώ το έλεγχε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και αυτό. Δέχτηκε 5 τρίποτα, 2 από τον Ελλήνο και 3 από τον Χόλφαν. Εκεί κλείστηκε και το μάτς. Και σε σχέση με άλλες φορές, δηλαδή χθες ο ΠΑΟΚ το μάτς το έχασε από την άλλη μάτια. Γιατί δέχτηκε κάποια τρίποντα. Ειδικά στο τέλος από τον Αμερικανό. Δεν το έχασε με την δηλαδή χθες. Δεν είναι ότι έκανε κανένα νεκρό διάστημα 5 λεπτά και από εκεί που ήταν ξέρω εγώ και το σπότι πάνω έμεινε πίσω με 10 και έχασε. Πέρασε καλά σε μια συνθήκη στην Η ουσία είναι ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Σίγουρα. Αυτό κρατάμε. Οκ, έγινε Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει με το Διαγόρα.
Είπαμε για το κύπελο. Σήμερα παίζουν το Ρέθυμνο με τον Κολοσσό. Και ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν παίζει ο Άρης και ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα. Έχουμε κύπελο. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, παίζει στο Εγάλεο στις 5 με το Διαγόρα Δρύο Πηδαίων. Θα περάσει, πιστεύω. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με ύφεση. Πήρε σε θάρρο τώρα την εμφάνιση αυτή. Ο ΠΑΟΚ με κόντα σε ύφεση του Κεντιζόν. Δεν σου λέω ότι θα κάνει περίπατο. Αλλά είναι φαβορή για να αποκριθεί. Ξέρεις, οι ομάδες Α2 παίζουν λίγο ανορθόδοξο μπάσκετ και αυτό δυσκολεύει τις ομάδες Α1. Δεν έχω εικόνα. Εμπιστεύω με σένα. Γι' αυτό γίνονται οι εκπλήξεις. Είναι έμπειρη ομάδα. Όταν λες ανορθόδοξο, ας πούμε, ένα-δύο στοιχεία. Γρήγορο πολύ, πολλά τρίποντα. Άναρχος ρυθμός. Πάθος, τσαμπουκάς. Σκληράδα. Ναι. Αυτό, άμα σε πάρει από κάτω κιόλας μετά παίρνουν θάρρος. Παίρνεις αυτοπεποίθηση. Εντάξει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με αυτά τα δείγματα που έχει τώρα καταγράψει στους τελευταίους αγώνες, πράγματι, εκεί που λέγαμε όλοι ότι μπορεί να την πάθει και αυτός όπως την έπαθε η Λάρισα και ο Πανιώνιος, πράγματι τώρα λες ότι δεν θα την πατήσει. Για να δούμε. Μπάσκετ είναι. Στις 18 Νοεμβρίου, Κώστα, θα συνεχιστεί η δίκη του Αρτέμι Σόρα. Δεν πήγε σήμερα ο πρόεδρος. Δεν πήγε. 600 δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, πόσα. Ξέρω, έχει πολλά λεφτά ο πρόεδρος. Δήλωσε πάντως σε έγγραφό του που αναγνώστηκε στο δικαστήριο: δεν επιθυμώ την μεταγωγή μου, θα με εκπροσωπήσει ο συνήγορός μου. Και θα πάμε 18 Νοεμβρίου για τη δίκη του Προέδρου. Ωραίο σύστημα είχε, το διάβασα, το έμαθα. Συνδρομές αυτά, υπάρχει έτσι. Υπάρχει πολλοί κόσμοι που τον ακολουθεί όμως. Δηλαδή, τα χρέη μου, θα σας πληρώσω τα χρέη σας. Τι ζούμε πραγματικά. Φέρτε μου τα χρέη σας. Άντε, πήγαινε ο λαός. Ναι. Μα τι συγκεντρώθηκαν εδώ και ήταν αρκετοί σημαίες και τα λοιπά. Γραφεία έχει παντού. Κιμ Πάτατον δηλαδή που λέμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Κώστα, θέλω. Θέλεις. Α, ναι, έχουμε θέματα. Ναι. Θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 13 για τα εισιτήρια του Άρη Αστέρα Τρίπολης. Το 5 που φορούσε τον έπαιζα μπάσκετ και το 11 που φορούσε τον έπαιζα βόλι. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια τελευταία ανανέωση. Σταύρος Γρηγοριάδης. Το κινητό τελειώνει σε 2.56 και Άρης. Όχι, ψέματα. Άρης είναι το μήνυμά του. Κώστας Αλευρόπουλος. Το κινητό σε 513. Κώστας Αλευρόπουλος, Σταύρος Γρηγοριάδης. Και θέλω, Κώστα, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 9 για τις τάπες. 7 και 8. Ένα. 7. Είπα το 7 πρώτο. Λοιπόν, το 7, Γιάννης Χατζηλίας. Σώστε με, ο μικρός σας ακούει και με έχει τρελάνει. Έγραψε ο Γιάννης. Γιάννη. Τελειώνει το κινητό σε 605. Θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο. Γενικότερα θα δίνουμε τις μεταλλικές τάπες που μαθαίνουν κάνουν πάταγο στα πιτσιρίκια. Χαμός γίνεται, ναι. Παίζουν και διάφορα παιχνίδια με τις τάπες, δεν ξέρω πώς θα ήταν εγώ. Τα πετάνε αυτά, τυχάκια τέτοια που παίζαμε κάποτε κι εμείς. Τυχάκια παίζαμε με τα χαρτάκια. Τυχάκια είχαμε, ναι, βέβαια. Τώρα με τις μεταλλικές τάπες δεν ξέρω τι. Το σήμα παίζουμε. Του Ηρακλή ήταν ασημένιο, χρυσό. Όταν είχαμε σήμα. Το σήμα, ναι. Εγώ το είχα συμπληρώσει όλο και μου έλειπε, ακόμα το θυμάμαι. Τώρα μιλάμε για το 85, έτσι, 84. Ο Μανδονής του Πανιωνίου. Εγώ θυμάμαι τον Λίμα με φανέλα Χαραυγιακού. Μου έλειπε ο Μανδονής και έψαχνα το Μανδονή και ακόμα τον θυμάμαι. Μανδονής. Το βρήκε τελικά, όχι. Όχι. Όλο το άλμπουμ συμπληρωμένο. Τι ωραίο άλμπουμ. Χαραυγιακό, θα θυμάσαι. Κόρινθος. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε για ακόμη πιο ωραία πράγματα στον αθλητισμό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Μαζί μας το Ότο Καλογεράς με τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Στη Θέρμη, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και σας δίνει το Ότο Καλογεράς αυτοκίνητο αντικατάσταση αν χρειαστείτε. Και υπάρχει και στο ίντερνετ otokalogeras.gr για να πηγαίνετε κάθε μέρα με ασφάλεια στη δουλειά σας ή να απολαμβάνετε τα ταξίδια σας. Ελέγξτε, παιδιά, ξαναλέμε, λάστιχα, φρένα, γιατί ο καιρός μπορεί να είναι καλός, αλλά όπου να είναι. Θα έχουμε και πάλι βροχές. Το Repair Store είναι μαζί μας για οτιδήποτε έχει πάθει το κινητό σας. Αν θέλει μπαταρία, αν έχει σπάσει οθόνη, αν έχετε θέμα με το φωτιστή ή τη φόρτιση, αν θέλετε θήκη, αν θέλετε μεμβράνη, αν θέλετε τζαμάκι για το τάμπλετ. Γενικότερα δίνουμε λύσεις σαν Repair Store και στους υπολογιστές. Όλες οι επισκευές σε αξεσουάρ κινητών, τάμπλετ και λάπτοπ, τρία καταστήματα και εδώ, Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Όλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη υπάρχει το repairstore.gr και έχουμε Champions League σήμερα. Δεν είπαμε, Κώστα, τα παιχνίδια. Πέστε λίγο στα γρήγορα τα παιχνίδια μόνο.
Πίτσα, δεν δώσαμε τα προγνωστικά. Είτε είστε μόνος και θα δείτε Champions League, είτε δεν βλέπετε Champions League, απλά πεινάτε. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86. Η πίτσα Mr. Gold σας εξυπηρετεί από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Μεσολογείο, δύο συσικές, πάρα πολλές προσφορές και πολλά φαγητά ημέρας, μουσακάς, παστίσιο, σουφλέ, ριζότο. Και ρωτήστε τα παιδιά από την πίτσα Mr. Gold για το καθημερινό μενού τους. Μπάγεν Ολυμπιακός. Ματσάρα. 8 παρά 5. 8 παρά 5. Ματσάρα. Πολλά με λίγα. Ματσάρα. Θα ξεσπάσει στην Μπάγεν Ολυμπιακός. Λοκομοτίβ Μόσχας Γιουβέντους. 8 παρά 5. Ερυθρός Αστέρας Τότεναμ στις 10. Δυνάμο Ζάγκρεπ Σαχτάρ Ντόνετσκ και Αταλάντα Μάντσεστερ Σίτι. Επίση ωραίο μάτσο. Ωραίο μάτσο. Λεβερκούζεν Ατλέτικο Μαδρίτης. Επίση ωραίο μάτσο. Παρίσι Ζερμέν Κλαμπ Μπριζ και Ρεάλ Μαδρίτης Γαλατά Σαράι. Θα δω Ολυμπιακό και θα δω και Ρεάλ. Οκ. Λοιπόν, αυτά. Ραντεβού αύριο. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Μείνετε στο Λίπερο. Ακολουθεί ο Κωστής Τσατσαρός μέχρι τις 3.